Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε κι εμείς, εδώ είμαστε. Τι και αν είναι 14 Αυγούστου, τι και αν οι περισσότεροι από εσάς είστε σε νησιά, σε παραλίες, Χαλκιδική, εδώ γύρω, όσοι έχετε μείνει πίσω τέλος πάντων, μπορεί να έχετε μείνει σπίτι σας, να έχετε την άδειά σας και όλα αυτά. Σε όλους εσάς που δουλεύετε, εδώ είμαστε κι εμείς. Και εκτός από αυτό, εμείς είμαστε εδώ ούτε για χαβαλέ, ούτε για τίποτα. Παιχνίδι έχει σήμερα, κανονικά. Κανονικά παιχνίδι, κανονικά το μυαλό μας όλων είναι στη Μόσχα, στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Σπαρτάκ. Ημέρα αγώνα, ημέρα Champions League, ημέρα μεγάλη, θα φανεί αν θα είναι μεγάλη. Έχουμε να πούμε αρκετά για αυτό το παιχνίδι στις 8.30 σήμερα στη Μόσχα. Όλο το μυαλό λοιπόν όλων είναι εκεί, είναι σε αυτό το παιχνίδι. Στο παιχνίδι το οποίο θα κρίνει την πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Champions League. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος δεν έχει να αγχωθεί για τη γενική του ευρωπαϊκή παρουσία, καθώς έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στους ομίλους του Europa League. Αλλά ο μεγάλος στόχος είναι η πρόκριση στους ομίλους του Champions League, και αυτό είναι σίγουρα κάτι που αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κίνητρο, αποτελεί πολύ μεγάλο κίνητρο για όλους. Από χθες ουσιαστικά έχετε πάρει όλο το ρεπορτάζ και από πλευράς δηλώσεων και από ό,τι άλλο έχει να κάνει με το ρεπερτοζιακό κομμάτι. Σήμερα φυσικά στην πορεία της εκπομπής θα ακούσουμε τον Λουτσέσκου και τον Μαουρίσιο, θα μιλήσουμε με Σταύρο Κόλκα που είναι προσταλμένος μας εκεί στη Μόσχα. Στο μεταξύ, τι έκανε χθες αυτή, τριγνούσα με τον Κοντομάνικο το βράδυ, ήταν με τον Μπουφάν, τόσο κρύο έβγαλε μετά. Θα μας τα πει όλα αυτά. Έχουμε να πούμε γενικότερα αρκετά όσον αφορά πλάνα, ενδεκάδες, σχέδια που έχουν οι δύο προπονητές. Η αλήθεια είναι ότι με τα παιχνίδια της Σπαρτάκ στο πρωτάθλημα σε εξέλιξη, αυτά τα τρία μάτς που έχει δώσει μέχρι τώρα, έχουμε εικόνα όλοι μας, οι περισσότεροι τέλος πάντων έχουμε μια εικόνα. Βέβαια, την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, πριν μία εβδομάδα, Τετάρτη ήταν εκείνο το παιχνίδι, τέτοια μέρα λέγαμε ότι περιμένουμε κλειστό μάτς, να κρατήσει ο ΠΑΟΚ το 0, και τελικά είδαμε ένα πρώτο ημίχρονο, τα πιο ωραία ημίχρονα που έχουμε δει στην ιστορία ευρωπαϊκών παιχνιδιών ελληνικών ομάδων. Όχι για τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, okay, αλλά για τον ουδέτερο που έβλεπε το μάτς και ήθελε να δει ωραία μπάλα. Νομίζω το πρώτο ημίχρονο που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Τούμπα ήταν από τα καλύτερα. Έζησε το ποδόσφαιρο όμως, όπως και να το κάνουμε. Ένα γκολ που μπορεί να μπει στην αρχή μπορεί να αλλάξει όλες τις ισορροπίες, πόσο μάλλον δύο γκολ που μπήκαν στην Τούμπα. Να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Προφανώς και οι δύο θα είναι πιο καβατζωμένοι, να το πω. Όπως και να έχει, είτε με 2-1, είτε με 1-0, είτε με 3-2, ο ΠΑΟΚ έχει ένα προβάδισμα. Προφανώς και αν δεν δεχόταν γκολ, το προβάδισμα θα ήταν μεγαλύτερο. Αλλά και πάλι έχει ένα μικρό προβάδισμα. Γενικά τη δική μας την πεποίθηση τη ξέρετε για τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Δεν τον φοβόμαστε. Δεν θεωρούμε ότι είναι πολύ σπάνια τα άσχημα εκτός έδρας παιχνίδια του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Το κίνητρο είναι πολύ μεγάλο και εγώ έλεγα για χθες, το λέω και σήμερα, ότι δεν μπορεί αυτό που έγινε στο πρώτο παιχνίδι, η εξέλιξη του πρώτου αγώνα, δηλαδή το πώς πήγε το μάτς, το ότι μια ομάδα ήταν πίσω με 2 γκολ και ξαφνικά σε 17 λεπτά βρέθηκε, ήταν μπροστά στο σκορ με 2 γκολ, βρέθηκε πίσω μετά από 17 λεπτά, είναι κάτι που νομίζω δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστο ένα γκρουπ ομάδας. Και νομίζω δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστο ούτε το ένα γκρουπ που ήταν πίσω στο σκορ και βρέθηκε μπροστά, ούτε το άλλο που ήταν μπροστά και βρέθηκε πίσω. Έτσι λέω εγώ. Βέβαια, αυτό θα πρέπει να φανεί και μέσα στην πορεία του αγώνα, έτσι, το κατά πόσο μπορεί έτσι, το ψυχολογικό κομμάτι και το πνευματικό να επηρεάσει και τις δύο ομάδες. Ξέρετε πολύ καλά, έχετε πλέον περισσότερη την εμπειρία από τέτοια παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ έχει παίξει πάρα πολλά τέτοια μάτς προκριματικά. Οκ, σε αυτό το επίπεδο όχι τόσα, αλλά ξέρουμε όλοι ότι το παιχνίδι το έχουμε όλοι στο μυαλό μας κάπως. Βάζουμε κάποιες θεωρίες κάτω, βλέποντας μάλλον ότι έχει κάθε ομάδα το πώς παίζει, τα χαρακτηριστικά που διαθέτει, αλλά είπαμε στο ποδόσφαιρο ότι ένα γκολ μπορεί πραγματικά να αλλάξει όλες τις ισορροπίες, όπως έγινε στο πρώτο μάτς. Το δούμε, θα γίνει και σήμερα. Και μπορεί ο ΠΑΟΚ, όπως πήγε στη Βασιλεία με εκείνο το εύθραυστο 2-1, να βάλει ένα γκολ στα 7, να το κάνει και σήμερα. Να βάλει ένα γκολ νωρίς και το 3-2 να γίνει 4-2. Μην ξεχνάμε, γι' αυτό λέω ότι είναι μικρό το προβάδισμα του ΠΑΟΚ, δεν είναι μόνο το 1-0 που τον αφήνει έξω, τον αφήνει και το 2-1. Λόγω των δύο γκολ που έχει βάλει η Σπαρτάκ στο πρώτο παιχνίδι. Έτσι. Αλλά γενικά από είναι μια ομάδα που δεν χάνει. Έτσι, όλο εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Οι ήττες του είναι απειροελάχιστες. Έχει μια ήττα σε Τρίπολη και μια ήττα, δεν θυμάμαι πότε ήταν την προηγούμενη του Λουτσέσκου. Έχω χάσει το πότε ήταν.
εκείνο το, η προηγούμενη ήταν πριν την Τρίπολη. Οπότε, επειδή και γενικά μέσα στην ομάδα υπάρχει αυτή η νοοτροπία, δεν πάει ο ΠΑΟΚ στη Μόσχα για να πάρει την ισοπαλία. Όντως, η νοοτροπία μέσα σε όλη την ομάδα είναι ότι πάμε να πάρουμε την νίκη, όπως έγινε και στη Βασιλεία. Ο ΠΑΟΚ πάλι και είχε ένα μικρό προβάδισμα, αλλά κέρδισε 0-3. Εγώ δεν λέω ότι κάτι τέτοιο είναι το ίδιο εφικτό να γίνει σήμερα, αλλά η νοοτροπία είναι ίδια. Και έχω την εντύπωση ότι μέσα στην ομάδα αυτό που έγινε στο πρώτο παιχνίδι τους πείραξε. Το γεγονός δηλαδή ότι βρέθηκαν με 2 γκολ πίσω, το γεγονός ότι εκτέθηκαν στην άμυνά τους, είναι κάτι που δεν το συνηθίζει ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Αλλά και πάλι πηγαίνει με ένα μικρό προβάδισμα που όπως και να το κάνουμε μπορεί να παίξει και ρόλο. Μπορεί και να μην παίξει. Μπορεί και να μην παίξει κανένα ρόλο αυτό το ένα γκολ παραπάνω που έχει ο ΠΑΟΚ. Αλλά έχοντας εικόνα από αυτή την ομάδα, έχοντας και μια παράδοση, έτσι να το πω, ευρωπαϊκή, ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη πραγματικά μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, ειδικά εκτός έδρας. Και νομίζω ότι σήμερα, ότι αν βάλει αυτό το ένα γκολ, πιστεύω θα του είναι αρκετό. Θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση να πάω και εκτεθεί ξανά στην αμήνα όπως εκτέθηκε στο πρώτο 20 λεπτό του αγώνα με τη Σπαρτάκ. Που οκ, οι Ρώσοι είναι πολύ ποιοτικοί μεσοεπιθετικά. Έχουν τα θέματα τους σαν ομάδα και το είδαμε στο μάτς της Τούμπας. Προφανώς σήμερα θα έχουν και μια έδρα που θα τους πρόξει, θα προσπαθήσει να τους οθήσει. Αλλά νομίζω ότι πάω και την εμπειρία έχει και την ποιότητα και την ψυχολογία μετά το πρώτο μάτς για να ανταπεξέλθει σε αυτή τη διαδικασία. Σήμερα θα είναι γίνει γνωστό και ποιες, γιατί σήμερα είναι όλα τα προκληματικά. Όλος ο τέλος προκληματικός γύρος ολοκληρώνεται σήμερα. Οπότε, ό,τι και να γίνει, θα ξέρει, μάλλον αν καταφέρει να περάσει, θα ξέρει και ποιον θα βρει μετά μπροστά του στα play-off, είτε την Πενφίκα είτε τη Φενέρμπαχτσε. Γενικά αυτή η ομάδα, αυτός ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου από ένα σημείο και μετά πέρσι σεζόν και φέτος, όπως έχει ξεκινήσει, σου βγάζει μια εμπιστοσύνη. Σου βγάζει ένα συνέστημα πως ό,τι και να γίνει, την κατάσταση την ελέγχει. Να πω την αλήθεια, στο πρώτο μάτς, αν έγινε μετά δύο το παιχνίδι, δεν είχα αυτό το συνέστημα. Αλλά κατάφερε και αυτό να το αλλάξει. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι σήμερα πολύ δύσκολο θα ξαναδούμε μάτς όπως είδαμε στο πρώτο ημίχρονο στην Τούμπα. Και είναι το πιο πιθανό σήμερα να δούμε μάτς έτσι λεπτών, ισορροπιών και όλα αυτά. Προφανώς η Σπαρτάκ θα είναι πιο ψαχουλεμένη, να το πω έτσι, στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, γιατί όντως εκτέθηκε για αυτή από ένα σημείο και μετά. Η κάθε ομάδα έχει τα δικά της δυνατά κομμάτια στο παιχνίδι, κάποιες δικές της αδυναμίες. Το θετικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι προβλήματα ουσιαστικά δεν υπάρχουν από τη στιγμή που και ο Βιερίν είναι μέσα και ο Μπίσεσβαρ και ο Μαουρίσιο, όπως όλα δείχνουν. Οπότε θα είναι πλήρης. Δεν θα είναι με αλλαγές όπως ήταν και στη ρεβάνς με τη Βασιλεία και στο πρώτο παιχνίδι με τη Σπαρτάκ. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Θα πάμε και στο Σταύρο λίγο μετά το πρώτο διάλειμμα, γιατί μπήκαμε και λίγο αργά, έχοντας επιστρέψει ο Μάριος φυσικά, εννοείται μπήκαμε 12 και 4. Okay. Πάμε λοιπόν στο πρώτο διάλειμμα για να είμαστε τυπικοί εμείς την ώρα μας. Και επιστρέφουμε πηγαίνοντας αρχικά στη Μόσχα. Έχουμε να ακούσουμε και του Λουτσέσκου και το Μαουρίσιο. Γενικά σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, στο τρίο Ρώμας, γιατί και σήμερα μέχρι τις 3 είμαστε, θα κινηθούμε σχεδόν αμυγός γύρω από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Σπαρτάκ. Πάμε λοιπόν στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μπούμε στα θέματά μας. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. ΠΑΟΚ 24, συνεχίζουμε σήμερα. Πάμε και σήμερα μέχρι και τις 3. Κάναμε μια μικρή εισαγωγή σε αυτά που είναι να πούμε σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Σπαρτάκ είναι στο προσκήνιο. Θα πάμε σε λίγο στη Μόσχα να μιλήσουμε με Σταύρο Κόργα να μας δώσει τελευταία στοιχεία, ό,τι υπάρχει από εκεί. Να κάνουμε λίγο και μια ανάλυση του παιχνιδιού που περιμένουμε να δούμε σήμερα. Αν και η αλήθεια είναι, στο πρώτο μάτς στην Τούμπα δεν τα καταφέραμε, δεν τα πήγαμε και τόσο καλά, αλλά αυτά συμβαίνουν, όπως είπαμε. Έχουμε να πούμε αρκετά για τη σημερινή ρεβάνς. Τον έχουμε? Κύριε Σταύρε, τι γίνεται? Εννοείται, με έχετε, φίλε επαγγελματία, σοβαρό. Ναι, ρε φίλε, εννοείται, το ξέρω αυτό. Απλά ήταν λίγο πιο δυνατά, βέβαια, υπάρχει το μικρόφωνο λίγο στο στόμα σου καλύτερα. Είμαι ακριβώς μπροστά. Μπράβο, για δυνάμωσέ με λίγο, Δημήτρη, για δυνάμωσέ με λίγο να μας ακούει, συνάδελφος. Τι γίνεται? Μόλις μπήκαμε σαν τους καράβλαχους σε ένα τουριστικό λεωφορείο. Γιατί σαν τους καράβλαχους, ρε φίλε? Από αυτά τα ανοιχτά από πάνω. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Καπνίζουν εκεί? Ωραία. Καπνίζουν όχι. Εκεί? Όχι. Έχει κάτι πει ταμπέλες και
να μην βλέπεις, θα τις δεις. Ναι, ναι. Πραγματικά. Δηλαδή, τώρα σε ρωτήσω κάτι. Σήμερα θα κάνεις μετάδοση ευρωπαϊκού αγώνα. Ωραία, που κρίνεται πρόκληση στα Play-off Champions League χωρίς να καπνίσεις. Αυτό λέει ο μύθος. Ναι. Αλλά θα βρεθεί μια λύση. Ναι, ναι. Έχει υπάρξει κάποια... Στο ημίχρονο θα κατέβουμε σε κάποια φάση να δούμε τι και πώς. Mm-hmm. Εκεί στο ημίχρονο κάτι θα γίνει. Στον Άγιαξ ναι. Δεν επιτρεπόταν ούτε αυτό. Τι λέει ρε φίλε. Στον Άγιαξ θα παίζαμε μπουνιές. Στον Άγιαξ δεν επιτρεπόταν ούτε μπροστά στις πασάκες. Και τι το είχαν τότε εκεί. Αυτή ήταν, αυτή ήταν το ερώτημα. Ποια το βγάλε άκρηση με τους προσωπικούς. Μάλιστα. Ωραία. Πιστεύω ότι η μετάδοση θα είναι συλλεκτική αν δεν μπορείς να καπνίσεις. Ναι, γεγονός. Αν και έχω μια ηρεμία είναι η αλήθεια μέσα. Ναι. Η ψυχή μου. Ναι. Η ψυχή μου είναι ήρεμη. Δηλαδή έχω εμπιστοσύνη την ομάδα. Ναι. Όταν ξεκινήσω το παιχνίδι βέβαια, ξέρεις, καμιά φορά. Αλλά γενικά επειδή ξέρω τον εαυτό μου, έχω ξυπνήσει ήρεμα, το πρωινό μου, αυτά. Δεν έχεις, ρε παιδί, δεν έχεις ας πούμε ένα έτσι, δεν έχεις μια έτσι πεταλουδίτσα στο μάχη, άντε τι ώρα είναι να πάμε γήπεδο και τέτοια, είσαι ήρεμος ακόμα. Ήρεμος είμαι, ναι. Okay. Ήρεμος είμαι. Ωραία. Ήρεμος, αλλά ξέρεις, αυτά αλλάζουν. Ναι, το ξέρω, άσως, το ξέρω. Θα παραμείνω ήρεμος. Το ξέρω. Πώς τα... Αλλά γενικά καλό. Γιατί... Όχι, όχι, πες. Γενικά λέω είμαστε σε καλή κατάσταση, δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μας πιέζει. Ναι, ένας φίλος που ήταν στο Λονδίνο ας πούμε στέλνει τώρα μήνυμα και λέει «Τότε να δεν μας άφηνε να καπνίζουμε πουθενά, ούτε σε ανοιχτές κερκίδες», λέει ναι. Το Παουξάκι. Εννοείται, μα εγώ είχα κυριακτονικό σιγάλο για το λόγο και πάλι δεν με αφήνανε. Ευχαριστώ. Υπέροχο. Και πώς βγήκα θα... έξω, mm-hmm. Είχε μια γραμμή, mm-hmm. Θυμάμαι ήταν ένας μαύρος εκκληματάς και ανάβω τσιγάρο από μέσα. Για να βγει προς έξω και μου λέει απαγορεύεται και βγήκα έξω από τη γραμμή και το κάπνισα όλο πάνω του. Όλο. Το φώσα και φυσούσα πάνω του. Όλο. Αυτό δεν με σκοτώσαν εκείνη τη μέρα, δεν θα με σκοτώσουν ποτέ. Ωραία. Υπέροχο. Ναι. Πώς αλλά, τα βλέπεις okay. Τα παιδιά μας τώρα, για πες, για δώσε λίγο κλίμα. Κοίταξε, καλή κατάσταση είμαστε, καλά κλίματα, η ομάδα είναι καλά. Η ομάδα πιστεύει, Νίκο, σε αυτό που κάνει. Δεν υπάρχει σημαντικότερο πράγμα από έναν οργανισμό να πιστεύει στο πλάνο του. Αυτό είναι το α και το ω στον επαγγελματικό αθλητισμό, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, σε όλα. Η ουσία είναι για τον ΠΑΟΚ ότι έχει μάθει να ανταπεξέρχεται σε παιχνίδια υψηλού κινδύνου. Και υψηλής έντασης. Τα τρία του Champions League τα πήγε περίφημα. Ακόμα και αυτό που στράβωσε με την Σπαρτάκ το έφερε προς την πλευρά του. Είναι τα πράγματα πολύ ωριακά βέβαια όσον αφορά στο αποτέλεσμα του πρώτου αγώνου, αλλά έχουμε μία αισιοδοξία όλοι ότι η ομάδα θα βρει τον τρόπο να τα ταξιδέψει και σήμερα. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ΠΑΟΚ από τις 5 Νοεμβρίου και μετά σε κάθε παιχνίδι σκοράρει. Εντάξει, αν το καταφέρει και σήμερα θα είναι πολύ κοντά στην επόμενη φάση της Champions League που είναι τα play-off βέβαια. Και πιθανότητα να βρει μπροστά του την Πενφίκα. Κοίτα, αλλά σήμερα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι θα έχει, και με το δεύτερο παιχνίδι στη Βασιλεία θα έχει ένα παίχτη ο οποίος μπορεί να του αλλάξει την εικόνα του. Δεν είναι. Δηλαδή ο Βιερίν είναι ένας παίχτης που είναι πάρα πολύ σημαντικός στην όλη μέσα στην ομάδα. Μέσα ακριβώς στον έτσι. Κοίτα Νίκο, κακά τα ψέματα. Ο ΠΑΟΚ με το Χατζηδάκη στη σύνδεσή του που είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει τη συνοχή και είναι λογικό κανείς παίχτης στον πλανήτη. Δεν θα ήταν τα επίπεδα συνοχής τέτοια που να δημιουργήσει έτσι μία ασφάλεια στην ομάδα τέτοια περίοδο. Άρα λοιπόν μόνο και μόνο η παρουσία του Βιερίνια δίνει τη δυνατότητα στο Λουτσέσκου να βάλει π.χ. τον Κρέσπο στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Βαρέλα. Mm-hmm. Μια λεπτομέρεια του πρώτου αγώνα για παράδειγμα ήταν το γεγονός ότι ο Βαρέλα ως αριστερό στόπερ αδυνατούσε ωραία, να χτίσει παιχνίδι όπως το κάνει από τα δεξιά. Μία λεπτομέρεια. Δεύτερη λεπτομέρεια είναι βέβαια ότι το βασικό ατού της Σπαρτάκ σαν ομάδα είναι το repress με το που χάνει την μπάλα. Ένα repress το οποίο δεν μπορεί να είναι τόσο αποτελεσματικό όταν ο ΠΑΟΚ διαθέτει το Βιερίνια και την ποιότητα της πρώτης πάσης. Mm-hmm. Ναι. Άρα λοιπόν και σε αυτό το επίπεδο η παρουσία του Βιερίνια είναι πάρα πολύ σημαντική.
Τρίτον και σημαντικότερο, η παρουσία και μόνο του Βιερίνια στην ομάδα μέσα δίνει έναν άλλον αέρα σε όλα τα παιδιά και βέβαια δίνει έναν διαφορετικό αέρα προς την αρνητική του έκφανση στην πλευρά της αντίπαλης ομάδας, μιας και δεν έχεις μόνο την επιλογή του Μάτος, δεν έχεις μόνο την επιλογή του Άξονα, έχεις και την επιλογή του Βιερίνια που κακά τα ψέματα είναι πάρα πολύ ποιοτική ακόμα και για αυτό το επίπεδο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό που περιμένουμε να δούμε σήμερα είναι έναν ΠΑΟΚ με πολύ καλύτερη ισορροπία, έναν ΠΑΟΚ που θα μπορεί να εκμεταλλευτεί καλύτερα τους χώρους και την κακή αμυντική μετάβαση της ομάδας Σπαρτάκ, η οποία όταν χάνει την μπάλα και πάει να αμυνθεί, αν δεν της βγει πίεση στο ριπρές, τότε αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα στη μετάβαση την αμυντική, την οποία την κάνει πολύ άναρχα και αυτό δίνει στο δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να φτάσει πολύ πιο εύκολα στην αιστεία του Μαξιμέντε. Mm. Δεν είναι, όλα είναι βέβαια θεωρία, εντάξει. Στο πρώτο παιχνίδι περιμέναμε μια σφιχτή αναμέτρηση, η οποία στο πρώτο μήχρονο είχε 5 γκολ. Άρα λοιπόν, ό,τι εκτίμηση και να κάνεις για ένα παιχνίδι μπορεί να πέσει το κενό για λόγους συγκυρίας, για λόγους τύχης, για λόγους ημέρας, για χιλιάδες λόγους. Αν ο ΠΑΟΚ έχει τον Βιερίνια σε κανονική κατάσταση και τον Μπέλκα στην κατάσταση του πρώτου αγώνα, νομίζω ότι πάρα πολύ δύσκολα δεν θα έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, είτε έχει την μπάλα στα πόδια του, είτε όσοι. Νομίζω, Σταύρο, ότι σε αυτό το παιχνίδι ο Πέλκας θα έχει ρόλο όπως είχε στα παιχνίδια με τη Βασιλεία και όχι τόσο αυτά που έκανε στο πρώτο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Με την ίδια με τη Σπαρτάκ. Το πρώτο μάτς με τη Σπαρτάκ, λόγω της κακής παρουσίας των συμπαικτών του στον build-up της ομάδας, θα καταφέρει και να πάρει πάρα πολλά μέτρα προς τα πίσω και να γίνει αυτό το κλασικό δεκάρι. Ο Πέλκας στην εποχή του Τσέσκου δεν είναι κλασικό δεκάρι, είναι ένα second striker. Δεν χρειάζεται να πάρει τόσα μέτρα πίσω και δεν χρειάζεται να ξοδέψει τόσες ανάσες στο χτίσιμο του παιχνιδιού. Άρα λοιπόν περιμένουμε να τον δούμε λίγο φρέσκο στην τελική προσπάθεια και στην τελική πάσα. Mm-hmm. Κάτι το οποίο από τα πολλά τρεξίματα του πρώτου αγώνα είχε 2-3 φάσεις με κορυφαία του τέταρτη που δεν μπόρεσε να κάνει γκολ. Η ουσία είναι λοιπόν ότι όλοι οι Ιωνοί δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα θα είναι πιο ισορροπημένος. Δεν υπάρχει σε αυτήν την ελληνική. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε βάθος χρόνου, όσο προχωράει η ημέρα στον αγωνιστικό χώρο, θα υπάρχει και η λύση πίσης βάρα από το πάγκο, η οποία δεν υπήρχε τα προηγούμενα παιχνίδια της ομάδας φέτος. Οπότε σήμερα... Καταλαβαίνεις, δείχνει ότι γενικά και σε επίπεδο πρώτης δεκάδας και σε επίπεδο βάθους, ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερες λύσεις. Ξέχωρα από την αυτοπεποίθηση που έχει χτιστεί σε ένα 9-μήνο αίτητο για μένα, ξέχωρα από την αυτοπεποίθηση που έχει χτιστεί στις 3 συνεχόμενες νίκες σε επίπεδο Champions League, συν η αυτοπεποίθηση που έχει χτιστεί από ένα πλάνο το οποίο εφαρμόζεται με ξεκάθαρους ρόλους εδώ και καιρό και αυτό δημιουργεί μια τεράστια ασφάλεια στα παιδιά που αγωνίζονται την ομάδα και στο προπονητή βέβαια. Mm-hmm. Οπότε σήμερα επιστροφή Βιερίνια. Μαουρίσιο κανονικά, δεν αλλάζει κάτι, όπως φαίνεται. Δεν αλλάζει. Και στα αριστερά πάλι Ελκαντουρί. Κοίτα, νομίζω ότι δεν θα αλλάξει ο Λουτσέσκου μια δεκάδα του. Παρά την επιστροφή του Μπίσεσβαρ, παρά την εξαιρετική παρουσία του Γουάρντα για ένα ημίωρο, δεν πρόκειται να αλλάξει ενδεκάδα, αναζητώντας σε πρώτη φάση την ισορροπία και σε δεύτερη φάση θα δούμε τι ακριβώς θα κάνει εφόσον δει πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Mm-hmm. Ο Καντουρί, ο οποίος με τον Βιερίνη από την πλευρά σίγουρα έχει καλύτερη δυνατότητα συμμετοχής στο παιχνίδι. Ο Κρέσπο, παρότι ήταν αξιοθαύμαστα καλός τιμωμένων των αναλογιών, είναι ένα παιδί που παίζει με ανάποδο πόδι και δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί σε μέγιστο βαθμό τον διάδρομο που δίνει ο Καντουρί. Αυτό αλλάζει με τον Βιερίνη από την πλάτη του. Σίγουρα γι' αυτό μιλάμε για ισορροπία. Σίγουρα θα αισθανθεί πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια και ο Καντουρί, έχοντας μια απειωτική σταθερά δίπλα του, που μπορεί ανά πάσα στιγμή να σπάσει οποιαδήποτε μορφή πίεσης θα ασκήσουν οι Ρώσοι. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν θα αλλάξει ούτε ο Καντουρί. Ναι. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Πάμε σε μια ενδεκάδα δηλαδή, με Πασχαλάκι κατά τα δοκάρια. Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιερίνια, Μαουρίτσιο, Μεκάνιας,
μπροστά τους Λίμνιος Πέλκας Ελκαντουρί και στην κορυφή της επίθεσης ο Αλεξάνδερ Τρίγιοβιτς. Και επειδή αναφέρθηκα σε βάθος πριν, υπάρχει και η επιλογή του ΑΚΠΟΜ πλέον που έχει κάποιες αρκετές μέρες στην ομάδα και αν χρειαστεί, επειδή μιλάμε και για φόρ, δεν μιλάμε για έναν παίκτη που το γρανάζει, συνδέεται πάρα πολύ έντονα με τους υπόλοιπους. Είναι πιο απλές οι κινήσεις που καλείται να κάνει ένας φόρ και αμυντικά και επιθετικά. Νομίζω ότι σε βάθος χρόνου, αν χρειαστεί, υπάρχει και η δυνατότητα χρησιμοποίησης του Τσούμπα ΑΚΠΟΜ, ο οποίος για μένα είναι μια πάρα πολύ σημαντική επένδυση για το μέλλον του ΠΑΟΚ. Γενικά ο ΠΑΟΚ κάνει εξαιρέσεις στα μπακ του. Είναι μια ομάδα αυτή τη στιγμή με πολύ ποιοτικό βάθος. Υπάρχει Ζαμπά, υπάρχει ΑΚΠΟΜ, υπάρχει Ντίσεσβα, υπάρχει Ουάρντα. Τουλάχιστον είναι σε επιθετική γραμμή που μπορεί να φρεσκαριστεί σε απόλυτο βαθμό στη διάρκεια του αγώνα. Λογικά τους Ρώσους σήμερα θα τους δούμε με τριάδα στο κέντρο με τον Φερνάντο που δεν έπαιξε το Σάββατο. Πιθανότατα με Κλουσακόφ από ό,τι έχω δει να παίζει κανονικά στην 11η. Νομίζω θα είναι η βασική τους. Ναι. Κοίτα να δεις. Αν κάτι θα αλλάξει ο Καρέλα, είναι το αριστερό του μπακ τον Κομπάροφ και αυτό εγώ το με επιφύλαξη το δίνω. Για να βάλει ποιον ρε. Και αυτό γιατί ο Μάτος από... Για να βάλει ποιον όμως εκεί αριστερά, ποιον έχει άλλον. Αυτό τον Παραγουανό, δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Τον Μελγκαρέχο αυτόν. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα. Ναι. Ο οποίος είναι εξτρέμ όμως. Ο οποίος είναι εξτρέμ. Ναι. Ναι. Εντάξει τώρα, εξτρέμ μπακ. Δεν πεις γιατί η Βερίνια μπακ είναι, ναι. Okay, σωστά. Ναι, όχι ακριβώς αυτό. Δεν είναι κάτι που προβληματίζει στη διάρκεια της, της ομάδας σε αυτή τη φάση του ποδοσφαίρου. Το 2018 εξτρέμ μπορεί να γίνει μπακ σε μια μέρα. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Ναι. Αν λοιπόν θα κάνει αυτό το πράγμα, θα κάνει αυτή την άρθρα. Το χάσαμε. Έλα. Το χάσαμε. Το ξαναπάρουμε. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Είναι αμυγός ποδοσφαιρική η κουβέντα με τον Σταύρο μέχρι τώρα. Πολύ ωραίο γήπεδο έχουν αυτοί. Τώρα βλέπω κάτι φωτογραφίες στο ΠΑΟΚ 24. Προφανώς έχει γίνει μέσα στο πλαίσιο των γηπέδων που φτιάχτηκαν για το παγκόσμιο κύπελλο. Πραγματικά είναι ένα εντυπωσιακό γήπεδο. Αυτό το, στο οποίο η Κρήτη Αρίνα που παίζει η Σαχτάρ. Η Σαχτάρ, λέω, η Σπαρτακ. Επιστρέφουμε, τον έχουμε. Έλα, Σταύρο, για συνέχισε. Λέγαμε λοιπόν για την Σπαρτάκ. Εγώ νομίζω δεν χαλάει με τίποτα η τριάδα Φερνάντο, Σοπνίν και Κλουσακόφ. Νομίζω ότι αυτή θα είναι. Είναι η ποιοτική τους γραμμή, είναι αυτή το δάδο που ορίζει τις τύχες του αγώνα και κακά τα ψέματα λόγω του Σοπνίν στο πρώτο παιχνίδι είναι και αυτή που λόγησε μια μεγάλη ανισορροπία στην πλευρά του ΠΑΟΚ με τις κάθετες κινήσεις με την μπάλα και ιδίως του παίκτη που παραχώρησε βέβαια το πέναλτι. Με το χέρι που έκανε. Εγώ νομίζω ότι Σταύρο στο πρώτο παιχνίδι είχε πολύ σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι του και ο Λουίζ Αντριάνο, ο οποίος δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει σήμερα. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικός ο Αντριάνο. Ναι, μεν είναι στις δύο φάσεις. Ωραία, οι οποίες δύο φάσεις αν ο Μάτος. Πολύ ποιοτικές επαφές με την μπάλα, ρε φίλε. Και οι κινήσεις του πολύ ποιοτικές. Παρότι μπορεί και να μην φαινόταν 70 λεπτά στο πρώτο μάτς. Άκουγα αριστερά. Αν ο Κάνιας και κλείσει καλά τόσο πριν. Στη φάση του πρώτου γκολ. Εντάξει. Και αν ο Καντουρί ακολουθούσε τον Ποπό, δεν θα υπήρχε γκολ. Στη δεύτερη φάση είναι μια μονομαχία στον αέρα του Μάτους που συνήθως είναι πολύ καλός, με τον Αντριάν. Ναι. Και εκεί πάλι υπήρχε η τύχη, η κόντρα, η κακή αντίδραση του Σκαλάκη στο διώξιμο. Γενικά ο Ποπό μπορούσε να τα αποφύγει εύκολα και το δεύτερο τέλος. Γι' αυτό λέω ότι όλα ξεκινάνε από τις κάθετες κινήσεις. Ναι, μένω ο Αντριάν αφήνει έξυπνα την μπάλα. Ωραία, αλλά ο Ποπό δεν ανακαιτίζει την κάθετη κίνηση του Ζωπνίνη με την μπάλα, δεν αναχαιτίζει την κάθετη κίνηση του Ποπόφ, τον οποίο παρατάει ο Καντουρί και βγαίνει μόνος μου σαν το Πασχαλάκι. Mm. Εντάξει, mm-hmm. Αυτά λοιπόν είναι εύκολα να αντιμετωπιστούν, αν η αμυντική σου συμπεριφορά είναι αυτή που πρέπει ατομικά και ομαδικά. Mm-hmm. Δεν ήτανε, άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ το πλήρωσε. Αν είναι σήμερα, δεν θα το πληρώσει. Απλά είναι τα πράγματα. Στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Εγώ πιο πολύ φοβάμαι τον Ζε Λουίς, που είναι ένα πιο αθλητικό παιδί που πιέζει περισσότερο στην μπάλα, που πάει περισσότερο στη μονομαχία, παρά τον Αδριάνο. Ο οποίος βέβαια έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν είναι πολέμαρχος. Ίσως το παιχνίδι σήμερα είναι περισσότερο για παίκτες τύπου Ζε Λουίς. Εγώ έτσι όπως είδα την Σπαρτάκ σε 2-3 παιχνίδια πριν τον ΠΑΟΚ και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι σε καλύτερο momentum καριέρας ο Ζε Λουίς και πιο πολύ φοβάμαι αυτόν. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα όλα τα ρεπορτάζ των Ρώσων μιλάνε για Αντριάνο. Mm-hmm.
Θα δούμε. Ωραία. Ωραίο γήπεδο έχουν αυτοί, ε. Εξαιρετικό γήπεδο. Μετά τα top γήπεδα που έχουμε επισκεφτεί, δηλαδή τον Κιζερκίρη, τον Dortmund, πώς το λένε, τον Νταλούς, είναι επιπέδου Νταλούς. Ναι. Είναι επιπέδου Νταλούς. Δεν είναι το Αχανές όπως είναι το Λουθνίκη που είναι εθνικό στάδιο με στίβο. Είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο καθαρά. Σε μια έκταση που νομίζω είναι όλη η Θεσσαλονίκη. Ναι. Περάσαμε τρεις ελέγχους για να φτάσουμε στο γήπεδο. Ναι. 3.000 αστυνομικοί θα φυλάνε σήμερα το συγκεκριμένο χώρο, αλλά είναι τόσο μεγάλος που θα είναι, πώς το λένε, ψήλο στάχυρα, πραγματικά. Δηλαδή με το λεωφορείο από την πρώτη πύλη μέχρι το γήπεδο κάναμε 5 λεπτά. Σοπαρέ. Ναι. Α, μάλιστα. Μιλάμε για πανέμορφο γήπεδο, ζήλεψα. Δηλαδή το φαντάστηκα με μαύρες καρέκλες. Ναι. Χωρίς τύπο. Ωραίο. Αυτά είναι η χρέπα σου, το βοηθώ, ρε φίλε. Αυτά τα καθημερινά. Ναι. Βέβαια, να πούμε την αλήθεια. Ακόμα ναι. Και έτσι που είναι το είπα με το μικρό το στίβο που έχει γύρω-γύρω. Ωραία. Ναι, υπάρχουν ταλαντούς. Έχει τρομερή ακουστική, φίλε, και βέβαια υπάρχει και ταλαντού. Α, να μπράβο, υπάρχει αυτό το κομμάτι, ναι, το οποίο αναφέρεις. Έχει... Ναι, υπάρχουν ταλαντούχοι. Αλλά κακά τα ψέματα με σκαμμένη τούμπα στο μισό έδαφος. Γιατί αυτό συμβαίνει, εντάξει. Ναι. Η τούμπα είναι σκαμμένη στο έδαφος. Και αυτήν την αρχιτεκτονική, δηλαδή γήπεδο 45.000 χωρίς στίβο, με τον κοτρώνα 4 να είναι 3 μέτρα τον βοηθό, εντάξει, αν δεν κάνουμε παιχνίδι με κόσμο, δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσουμε. Ωραία. Μάλιστα. Ναι. Okay. Ναι, δεν είναι δηλαδή... απλά τα πράγματα για κάποιον που θα έρθει σε ένα τέτοιο γήπεδο. Είναι πάρα πολύ ποδοσφαιρικό γήπεδο. Mm-hmm. Τα καταψέματα. Αυτά τα γήπεδα βέβαια που μας αρέσει να παίζει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ σε τέτοια γήπεδα σκοράρει μονίμως. Εντάξει. Mm-hmm. Έχω την εντύπωση ότι το γήπεδο δεν ξέρω αν θα είναι γεμάτο, αλλά σίγουρα θα έχει αρκετό κόσμο από ό,τι καταλαβαίνω. Εντάξει, κοίτα, αυτοί που τον αυτοί νομίζανε ότι θα έχουν μια εύκολη πρόκληση. Μιλάμε για... Δεν είναι... Είναι πολύ πίσω επικοινωνιακά. Δεν ξέραν τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Mm-hmm. Αυτοί μείνανε στην καυτή τούμπα. Δεν είναι η καυτή τούμπα. Η καυτή τούμπα υπήρχε και στο παρελθόν. Το θέμα είναι η ομάδα. Mm-hmm. Έχει να αντιμετωπίσει η Σπαρτάκ μια ομάδα που έχει να χάσει ουσιαστικά από 5 Νοεμβρίου. Στην Τρίπολη δεν την υπολογίζουν. Mm-hmm. Άρα εφηβιάστηκαν όταν τους ήρθε η επιβεβαίωση του 0-2 στο 17. Και ξαφνικά σε 17 λεπτά είχαν φάει 3 γκολ. Δεν τους κάθισε πολύ ανάποδα. Ναι. Δεν είναι δηλαδή, δεν το μέτρησαν καλά. Και αυτό τους βγαίνει σε εκνευρισμό. Δηλαδή. Αυτά που έχουν γραφτεί εδώ και μια εβδομάδα είναι αδιανόητα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είχε κανένα συνάδελφο στη συνέντευξη τύπου χθες από αυτούς που ήρθαν εδώ στην Ελλάδα ή μήπως δεν ήταν συνάδελφοι τελικά? Όχι, όχι. όχι. Αν και... ήταν κάποιοι στην ένταση πάνω, ήταν δημοσιογράφοι. Ένας ήρθε να μου πει να δώσουμε συνέντευξη, να μιλήσουμε για το θέμα. Δεν έγινε τίποτα και να μου μιλάς. Δηλαδή, τι να μου μιλήσεις. Να μου πεις τι έγινε. Και προσπαθούσα να με πεις ότι είναι η άποψή μου και είναι και η δική σου. Όχι, φίλε, η άποψή μου δεν είναι εκεί. Εσύ σου να θυμώσεις. Μπορεί ένας τύπος να δώσει δημιουργήσει τον πρόβλημα με την υπερβολή του. Όχι, δεν έγινε κάτι. Αλλά υπήρχε ένας ουρωμένος που έλεγε να μας κόψει τα κεφάλια, να κάνει τα ράνι, αν δεν έδωσε εσύ κριτάδες. Και τι να κάνει δηλαδή ο ΠΑΟΚ που έχει υποστεί αυτό το πράγμα με τη Rapid, που μπορούσαν 5 βλάκες όλα να βάλουν όλο το γήπεδο μέσα. Να κάτσει να ανεχτεί τον καθένα. Mm-hmm. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τέλος πάντων, δεν είναι... Και σε δημοσιογραφικά πάνω δεν έγινε το παραμικρό, έτσι. Και αυτό φάνηκε και από το γεγονός ότι ακόμα και η UEFA που ασχολήθηκε. Δεν βρήκε τίποτα. Ναι. Τέλος πάντων, είναι τα πράγματα πάρα πολύ προβληματικά εδώ σε αυτόν τον τύπο. Mm-hmm. Υπάρχει μια υπερβολή, δηλαδή φαντάσου τώρα για να το κάνουμε λίγο κοινωνικά το έργο, φαντάσου μια κοινωνία που έχει γαλουχηθεί στο καθεστώς και να προσπαθεί τα τελευταία 20 χρόνια να αμερικανίσει. Όλα τα κάνουν με την απόλυτη υπερβολή, ακόμα και στα μίντια. Προσπαθούν να αμερικανίσουν, δηλαδή να το παίξουν
άνετοι να πουλήσουν λίγο την υπερβολή, αλλά οι Αμερικάνοι το κάνουν αυτό τέλεια. Αυτό το κάνουν άγαρμα. Ναι. Εντάξει, όπως παραδείγματος χάρη και το νόμο για το τσιγάρο, το κάνουν άγαρμα. Είναι μια προσπάθεια του καθεστώτος να πείσει ότι σήμερα γουστάρω και σου κόβω το τσιγάρο τέλος. Και περνάει αυτό το πράγμα υποσυνείδητα στην κοινωνία, η οποία είναι και λογικό να έχει τέτοιο ύφος, γιατί μιλάμε μια χώρα, για μια χώρα 10 φορές στην Ευρώπη. Mm-hmm. Εντάξει, και είναι αχανές, πώς δεν ελέγξεις. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ λογικό αυτό που συμβαίνει, αλλά όταν προσπαθούν να αμερικανίσουν, θα κάνουν μαντάρι. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Πριν σε αποδεσμεύσω, φίλε μου Σταύρε, Γερμάντης Τιακόφ, πώς τον είδες θες? Ξεκούρα στα λεφτά. Ό,τι και αν δουλεύει. Εντάξει, είναι λεφτά. Πουλάει στο μεταξύ του Τιακόφ όταν ήρθε εδώ. Έλεγε για τους Έλληνες δημοσιογράφους. Εντάξει. Ναι. Και προσπαθούσε να περάσει ένα κλίμα ότι οι Έλληνες δημοσιογράφοι δεν μπορούν και τη Σαλονική ειδικά. Εμείς μπροστά σε αυτούς εδώ είμαστε 600 επίπεδα πάνω. Όπως το λέω, 600 επίπεδα. Ωραία. Για να καταλάβετε λίγο τι γίνεται. Μάλιστα. Έλος πάντων. Αυτή είναι η εικόνα. Την ώρα που κάνω ένα τουρνέα δεν καταλαβαίνω τι βλέπω, πού είμαι, πού είμαστε. Ρε. Κρεμλίνο, ρε. Στο Κρεμλίνο είμαστε. Ναι. Okay. Εντάξει. Βαρέθηκαν οι θείες εδώ, κατεβαίνει. Καντεχείς. Έχει 500 τάσεις κανονικά. Και βλέπουμε κάτι σκηνές από το Μοντιάλ, κάτι πάρτι και εδώ. Εδώ έχεις μια φτιάκτηση, ο Άγιος Βαδίμιδος. Ο Άγιος Βασίλειος είναι η Ανωρία Αγίου Βασιλείου, από εδώ αριστερά ποια είναι. Πώς έχει κάνει πανηγύρια, μια Παναγία εκεί στα κοντά να πάτε σήμερα. Και θα έχουν την Παναγία και εκεί. Δεν μπορεί. Ένα πανηγύριο να κάνουμε σήμερα και αυτή κάπου. Τέλος πάντων. Ωραία. Εντάξει, Σταύρε. Δεν έγινε. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά από τον Σταύρο Κόλκα. Έτσι κάνοντας λίγο μια μικρή ανάλυση, περιμένουμε να δούμε σήμερα ό,τι άλλο υπάρχει γύρω-γύρω πριν από το παιχνίδι, τη μεγάλη ρεβάνς σήμερα στις 8.30 στην Ότ Κρήτη Αρένα. Θα πούμε δύο πράγματα και για αυτό το γήπεδο, γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Και τώρα και εγώ έβλεπα κάτι στοιχεία. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να ακούσουμε Λουτσέσκου, να ακούσουμε Μαουρίσιο, να δούμε τι γίνεται με το γήπεδο των Ρώσων. Έχουμε να μιλήσουμε και με Ελένη Μπούντου λίγο πιο μετά για ό,τι έτσι υπάρχει γύρω-γύρω από το ρεπορταζιακό το κομμάτι. Είπαμε σήμερα είμαστε αμιγώς αφοσιωμένοι στη ρεβάνς της Μόσχας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, μπαίνουμε δεύτερη ώρα, πάω 24. Συνεχίζουμε και σήμερα ως τις 3. Πήραμε μια πρώτη γεύση από Μόσχα. Μιλήσαμε με Σταύρο Κόλκα για όλα τα τελευταία στοιχεία πριν από το παιχνίδι. Στις 8.30 η Σέντρα. Εδώ από νωρίς φυσικά από τον Λίμπερο θα έχουμε pre-game και θα έχουμε να πούμε αρκετά. Με ενδεκάδες, με σχόλια, με όλα όσα γίνονται πριν από τα παιχνίδια αυτά τα μεγάλα. Ακούσαμε λοιπόν τον Σταύρο, κάναμε μια κουβέντα μαζί του. Πάμε να ακούσουμε και όσα υπόθηκαν στη συνέντευξη τύπου και από τον Μαουρίσιο και από τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Πρώτον Μαουρίσιο, αν δεν κάνω λάθος, φίλοι και συνάδελφοι. Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε πρώτον τον Βραζιλιάνο και συνέχεια να ακούσουμε και όσα είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Λίγο χρόνο από τη μετάφραση. Και περνάμε σε ερωτήσεις μετά για τον κύριο Λουτσέσκου. Ερωτήσεις για τον Μαύρο. Добрый вечер. Мы готовы начать нашу пресс-конференцию. Мы готовы будем выслушать ваши вопросы. Господин Маурисио сможет на них ответить, в том числе и на русском языке. Δεν τα άκουσα καλά, συγγνώμη. Αν αισθάνεται καλά μετά τη χθεσινή προπόνηση που είχε ένα μικρό χτύπημα και τι παιχνίδι να περιμένει ο κόσμος παρόμοιο με το πρώτο παιχνίδι ή κάτι διαφορετικό. Просто насколько хорошо чувствуют себя игроки команды, поскольку были и некие небольшие травмы после первой игры, насколько готовы игроки к продолжению игры. Хорошо. Наше настроение очень хорошо после первой группы. Наша уверенность была побольше. Конечно, мы начинали нехорошую игру, но после 20 минуты наша команда проснулась. И, как я уже сказал, наша уверенность вернулась. А сейчас мы приезжали сюда для сделать очень хорошую игру. И
для победы. Это очень главное. Στο πρώτο παιχνίδι εμείς ξυπνήσαμε στην 20 λεπτά, στο 20 λεπτά ξυπνήσαμε και παίξαμε καλά και ήρθαμε εδώ για να νικήσουμε. Και αν για τον τραυματισμό του, που το ρώτησα, όσο ήρθε και ο φίλος και... Για τον τραυματισμό. Вчера я получил удар, но ничего нет, у меня чувство очень хорошо. Но я на 100% готов, и если тренер согласит, я буду играть завтра. Εχθές πήρα ένα χτύπημα, αλλά αισθάνομαι μια χαρά, εντάξει, και αν συμφωνεί ο προπονητής, εγώ θα παίξω αύριο μια χαρά. Насколько я знаю, завтра будет по счету, по-моему, 11-я уже игра против «Спартака», и господин тренер прекрасно знает российский футбол и эту команду. Что вы ожидаете от этой встречи, от игры со «Спартаком»? Конечно, будет очень тяжело, очень сложная игра. Они «Спартаком» очень сильная команда. Я имею в виду не только здесь, но я думаю, везде, где они будут играть. Они есть очень, очень хорошо футболисты, есть хорошая атмосфера. Стадион очень хороший, очень красивый, новый. Но, как я уже сказал, мы будем уважать «Спартак», но мы хотим выиграть. Όπως ξέρουμε, θα είναι δύσκολη η μέρα μας αύριο. Το παιχνίδι θα είναι δύσκολο και είναι, η ομάδα αυτή είναι αρκετά ισχυρής. Και όπου να, και να παίξει η ομάδα Σπαρτάκ, είναι μια δυνατή ομάδα και έχει με στη σύνθεσή του αρκετά καλούς παίκτες. Και το στάδιο αυτό είναι αρκετά καλό. Δεν θα είναι εύκολο για μας να παίξουμε, αλλά είμαστε έτοιμοι. Υπάρχει άλλη ερώτηση για τον Μαουρίσιο. Okay. You can go now. Seven star training, Mom. Seven star training. Not to be lost here. Αν είστε έτοιμοι, ξεκινάμε και με τις ερωτήσεις για τον κύριο Λουτσέσκο. Ο κύριος Τσακαλέας. Вопросы, господин Войчевский, пожалуйста. Ты то έμαθε το πρώτο παιχνίδι και ποια είναι τα στοιχεία που θα ήθελε να ξαναδεί στον ΠΑΟΚ σε σχέση με την αυριανή αναμέτρηση, να τα ξαναδείξει ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Учитывая то, что мы видели во время первой игры, хотелось бы узнать, какие вы ожидаете увидеть элементы игры, которые вам помогли в первой игре. Don't want to show anything. We just are here to play, to do our job on the best way because we know very well our power. We know very well that we are a strong group. We know very well that in front of us is a very strong team as well. But we came here to win the game. This is our mentality. Θέλω να δω απλά την ομάδα μου να παίζει, να παίζουμε το ποδόσφαιρο το οποίο ξέρουμε. Είμαστε μια καλή ομάδα, θα αντιμετωπίσουμε επίσης μια καλή ομάδα, αλλά θέλουμε να κερδίσουμε γιατί αυτή είναι η νοοτροπία μας. No matter as hard the game will be. Χωρίς να έχει σημασία το πόσο δύσκολο θα είναι το παιχνίδι. У нас сильная команда, я в ней уверен, вне зависимости от того, насколько тяжелой будет этот матч, эта встреча, мы настроены на победу и будем играть с учетом того, что соперник у нас сильный. Добрый день.
Ваш отец в позапрошлом сезоне работал в Петербургском «Зените». Καλημέρα σας. Ο πατέρας σας την προηγούμενη σεζόν έχει εργαστεί με το «Зенит» στην Άγια Πετρούπολη. Говорили ли вы с ним о том, насколько принципиальны были для него матчи со «Спартаком»? Αν έχετε μιλήσει με αυτόν, αν είναι της μεγάλης σημασίας τα προηγούμενα μάτς με το «Спαρτάκ» για αυτόν. Και αν αυτό θα γίνει για σας προσωπικά ένα προσθετικό motivation για σας. Your father was coaching Zenit the previous season. If the games with Spartak Moscow were important to him, and if yes, if this gives you an extra motivation, let's say, for tomorrow to win against them. The best thing is to give you his mobile after the press conference and call him and ask him. Το καλύτερο είναι να σας δώσω το κινητό του μετά την συνέντευξη τύπου και να τον πάρετε τηλέφωνο να τον ρωτήσετε. Лучше всего будет, если я вам дам его личный номер телефона, его мобильный, и вы после пресс-конференции сможете ему позвонить и задать эти вопросы, пожалуйста. For me, for the team, yes, the game is very important because it's a Champions League game. We started very well this official season. We continue a fantastic period from last year, a long period with victories. Then, for this reason, we'll give everything here. And as I told you, we are here to win, not to defend, not just to qualify, to win. Για μένα και την ομάδα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι Champions League. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά σε αυτό το θεσμό, συνεχίζοντας ένα σερί νικών το οποίο έχουμε χτίσει από την περσινή σεζόν. Και όπως σας είπα, είμαστε εδώ για να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, ούτε για να μηνθούμε, ούτε για τίποτε. Είμαστε εδώ για να κερδίσουμε. Да, как уже было сказано, для нас это очень важная будет и игра. Мы знаем, что это важный этап в Лиге Чемпионов. Мы надеемся продолжить нашу успешную серию побед, которую мы начали в прошлом году, и надеемся дать ей успешное завершение. I know that for you is important the full group and all the players of the group, but how important is that we have together with us André and the captain of the team and also Biseswar in no matter which condition he is also with us. I'm happy because both of them are back, both of them want a lot to support the team. We'll see what will happen until the moment of the game. Είμαι χαρούμενος που είναι και οι δύο μαζί μας, που μπορούν να υποστηρίξουν την ομάδα, αλλά θα δούμε τα σημεία μέχρι τη στιγμή του παιχνιδιού. I have time to take a final decision. Έχω χρόνο για να πάρω τις τελικές μου αποφάσεις. But you know also this, that is not important just the first 11. Very important are all the players. Very important are the players that enter during the game, because a lot of times these players decide the final result. Αλλά ξέρετε ότι δεν είναι μόνο σημαντικοί οι παίκτες οι οποίοι ξεκινούν, είναι όλοι οι παίκτες σημαντικοί, ακόμα και αυτοί που θα μπουν στο γήπεδο, γιατί είναι αυτοί που μπορούν να καθορίσουν και το τελικό αποτέλεσμα. Был вопрос касательно двух игроков, в том числе капитана Андрея, будет ли он участвовать в игре, и было сказано, что решение окончательно пока не принято, но важны не только эти два игрока, включая капитана, важны все игроки, которые выйдут на поле, от их совместной работы зависит конечный результат. Για άλλη μια φορά μπορεί να μας πει ότι ο ΠΑΟΚ ήρθε να πάρει αποτέλεσμα με τον δικό του τρόπο να κυριαρχήσει, να κάνει το παιχνίδι του, ή πιστεύετε μετά από τόσους μήνες υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να κερδίζει ο ΠΑΟΚ, όπως μας έδειξε στη Βασιλεία, για παράδειγμα. For one more game you will say that ΠΑΟΚ is here to play strong dominant football, the football that we know, in order to win, or maybe it's time to look for the victory in another way, let's say like the game with Basel away. Скажите, пожалуйста, вот вы прибыли сюда, чтобы провести еще одну игру в стиле наступательном, или вы думаете, что, может быть, настало время несколько сменить стратегию и провести эту игру в несколько другом стиле, например, таком, как вы играли с Базелем? We have a quality
And we try always to take advantage from our quality as a team, as a group. Έχουμε μια ποιότητα και πάντα προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ποιότητα που έχουμε ατομικά και σαν σύνολο. In front of us will be also the opponents, which are very strong. Απέναντι μας έχουμε και έναν αντίπαλο ο οποίος είναι πολύ δυνατός. Then we have to know to manage every kind of situation, every moment of the game. Και για το λόγο αυτό θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση παρουσίαση στο παιχνίδι. У нашей команды есть присущее высокое качество игры, и мы надеемся это качество применить и использовать. Мы знаем, отдаем себе отчет, что против нас будет выступать очень сильная команда. Мы должны быть готовы к любым ситуациям и в соответствии с ними строить свою стратегию, тактику на поле. Trying to have the control of the game, no matter if we have the ball or not. Προσπαθώντας να έχουμε παράλληλα τον έλεγχο του παιχνιδιού, είτε έχουμε την μπάλα είτε όχι. Мы будем стараться постоянно сохранять контроль над ходом игры, вне зависимости от развития конкретной ситуации. Γιώργος Ζάιλης. Σαφώς και ένα μάτς κρατάει 90 λεπτά, μπορεί και 120 όσο χρειαστεί, αλλά όπως φάνηκε και στο πρώτο μάτς, η Σπαρτάκ μπαίνει πολύ δυνατά. Πολύ περισσότερο τώρα που θα έχει με τον κόσμο στο πλευρό της. Είναι, πιστεύει, ένα από τα points, τα κρίσιμα σημεία πώς θα τα απεξέλθει ο Πάκος στο ξεκίνημα. For sure, one game lasts for 90 minutes, maybe 120 minutes. But we saw also in the first game that Spartak is a team that enters very fast. Is this a point that PAOK has to be careful, even though the game can last for 90 minutes? Мы знаем, что «Спартак» — это сильная команда, и мы видели, что начало игры «Спартак» может начинать проводить это начало очень сильно и агрессивно. Как вы к этому готовитесь, вне зависимости от того, продлится ли игра 90 минут или больше? Look, it's obvious that at this level, facing this kind of team, you must be from one week before until tomorrow morning when we'll arrive in Thessaloniki focused and concentrated. Είναι προφανές ότι παίζοντας απέναντι σε τέτοιες ομάδες υψηλού επίπεδου θα πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος και απόλυτα εστιασμένος στο παιχνίδι από μία εβδομάδα πριν, ας πούμε, και την μέχρι αύριο, μέχρι μεθαύριο το πρωί που θα φτάσουμε στην Θεσσαλονίκη. Знаю, что на играх такого уровня у нас должна быть высокая степень концентрации. И, конечно же, мы начинаем подготовку аж за неделю до начала матча и будем продолжать ее вплоть до завтрашнего утра с тем, чтобы быть полностью готовыми. But on the same time, Spartak has to be the same. They are under pressure because of the result in Thessaloniki. They are under pressure because in all these four games, officially games that they played until now, they had really big problems against PAOK without having on the other games. Then they know our power. Άρα την ίδια προσοχή θα πρέπει να έχει και η Σπαρτάκ σαν ομάδα. Από όλα τα τέσσερα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα τα επίσημα, αντιμετώπισε πολλά προβλήματα απέναντι στον PAOK, ενώ όχι στα άλλα παιχνίδια τα οποία έδωσε, οπότε ξέρουν τη δυναμική μας. Мы видим, что и команда «Спартака» будет испытывать определенное давление, несмотря на поддержку трибун, они будут на ее стороне. Но мы знаем, что эти проблемы будут руководитель «Спартака» пытаться решать. Посмотрим, как это будет развиваться. Gentleman with the phone. Григорий Тенгатор, чемпионат.ком. В греческих СМИ появилась информация, что за прохождение «Спартака» Савиди пообещал игрокам 1 миллион евро. Это правда или нет? Ο Τσεμπιανάτ.com είναι μια σελίδα στο ίντερνετ. Έχουμε πληροφορίες ότι σε περίπτωση νίκης του Σπάρτα, κατά της ομάδας του Σπάρτακ, ο πρόεδρος, ο κύριος Σαβίδη, έχει υποσχεθεί ότι θα δώσει βραβείο ενός εκατομμυρίου ευρώ. Είναι αλήθεια αυτό? They have information that if PAOK manages to win and qualify against Spartak, the owner of the team, Mr. Savidis, will give a bonus of 1 million to the players. Is this true? We have bonus to get our objective, our targets. Έχουμε prim για να κατακτούμε τους στόχους μας. Перед нами стоит задача выполнить установленную руководством задачу, установку. И это главное. В первом матче ПАОК очень успешно использовал свой правый фланг и слабость Спартака на левом фланге обороны.
Намерены ли вы снова сделать акцент в атаке именно на правый фланг? Στον πρώτο αγώνα το ΠΑΟΚ έχει εκμεταλλευθεί η δυνατότητα της ομάδας της στο αριστερό φλάνκ και οι αδυναμίες της Σπάρτακ στο αριστερό. Είναι στα σχέδια σας να το κάνετε το ίδιο και πάλι? In the first game against Spartak, ΠΑΟΚ managed to take advantage of the weaknesses that Spartak had in the left side of the pitch. Do you plan to do this also tomorrow? But I don't know if we were able to take advantage from the weaknesses of Spartak on the left side or because we are strong. Δεν ξέρω αν εκμεταλλευτήκαμε τις αδυναμίες της Spartak στο αριστερό άκρο ή αν εμείς ήμασταν απλά δυνατοί. Я не знаю, как правильно сказать, смогли ли мы использовать слабости Спартака на левом фланге или просто мы сильно выступали сами на этом фланге. Then we have to do our game. We have to build up as we know. We have to keep the ball as we know. We have to react when we lose the ball as we know. We have when we don't have the ball to be compact and to be aggressive with full confidence. Έτσι θα πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι που ξέρουμε, να κάνουμε την ανάπτυξη που θέλουμε, να οργανωθούμε όπως θέλουμε, να αντιδράσουμε όπως πρέπει όταν θα χάσουμε την μπάλα και να έχουμε πλήρη αυτοπεποίθηση. В любом случае, нам нужно играть в ту игру, которую мы умеем играть, реагировать на изменения ситуации и по ходу дела ликвидировать те проблемы, которые будут возникать. We are a team that since November we scored in every game, in every official games. And even in friendly games, in just two official games, we scored just one goal. In all the others, we scored more than one goal per game. Είμαστε μια ομάδα που από τον Νοέμβριο καταφέρει να σκοράρει σε κάθε επίσημο παιχνίδι, ακόμα και στα φιλικά. Μόνο σε δύο παιχνίδια καταφέραμε να σκοράρουμε μόνο ένα τέρμα. Then again, I would say that we scored not because of the weaknesses of Spartak, because we are strong in that situation. Και έτσι θα πω ότι δεν σκοράραμε επειδή εκμεταλλευτήκαμε τις αδυναμίες της Σπαρτάκ, αλλά επειδή ήμασταν δυνατοί σε αυτές τις καταστάσεις. Начиная с ноября у нас не было ни одного безрезультативного матча, и в двух официальных играх мы забили по одному мячу, а в товарищеских встречах мы забивали и больше. И надо отметить, что мы забиваем не благодаря ошибкам, просчетам соперников, а благодаря нашему умению и нашим стараниям. Тлевшая вопрос, а не парень, кто-то не хиротиси? Есть ли еще вопрос? Где то влепим сегодня? Ήταν 11 Αυγούστου 2017, όταν έκανε την πρώτη προπόνηση με την ομάδα μαζί. Νιώθει γεμάτος με τη συμπλήρωση αυτού του έτους. Σαν Ρασβάν Λουτσέσκου το λέω, όχι μόνο σαν επίτευξη στόχων. It was 11 of the August of 2017, last year, that you made the first training with Bauk. After a full season, do you feel full as a human being, Ρασβάν Λουτσέσκου, not с 11 августа 2017 года, когда вы впервые выступили в качестве тренера команды, прошел целый полный сезон. Чувствуете ли вы удовлетворение достижениями вашей команды? Просто как человек, как господин Луческу, а не как тренер? I can tell you that I feel that has been one of the best year of my life, one of the most fantastic years of my life. I went through fantastic experience, very tough on the same time, very beautiful, and I want to continue. Μπορώ να πω ότι ήταν μια από τις πιο όμορφες, από τις πιο φανταστικές χρονιές της ζωής μου. Περάσαμε εύκολες αλλά και πολύ δύσκολες καταστάσεις και αυτό που θέλω να πω είναι θέλω να συνεχίσω. Я могу сказать, что это был очень прекрасный, но при этом и трудный для меня год. Я очень доволен. Задачи выполнялись. Это было волнующее и зрелище. Я получил прекрасное впечатление от этого года. Let's be focused for tomorrow. Ассистируем мы стал. Давайте сконцентрируемся на завтрашней игре. Спасибо. Λοιπόν, ακούσατε και τον Ρασβάν Λουτσέσκου και τον Μαουρίσιο, κυρίως ο Λουτσέσκου ήταν στο επίκεντρο. Έχουν ένα θέμα οι Ρώσοι με τον παπά του, τον Μυρσέα. Και η πρώτη ερώτηση εδώ και η δεύτερη στη Ρωσία, αυτό ήταν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά σε αυτή τη φάση. Ακούσαμε και τον Λουτσέσκου, ακούσαμε και τον Μαουρίσιο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε να πούμε αρκετά ακόμα, είμαστε εδώ μέχρι και τις 3, οπότε καταλαβαίνετε ότι μόνο τα μισά φάγαμε. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. ΠΑΟΚ Κωνσταντίνα, συνεχίζουμε μέχρι και τις 3. Εδώ είμαστε με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Σπαρτάκ να είναι σήμερα στο προσκήνιο. Έχουμε κάνει ήδη μια κουβέντα με τον Σταύρο Κόλκα από Μόσχα. Μας έδωσε τα τελευταία στοιχεία πριν το παιχνίδι εκεί. Ακούσαμε και τον Λουτσέσκου και τον Μαουρίσιο όλα όσα είπαν χθες οι δύο, ο προπονητής του ΠΑΟΚ και ο Βραζιλιάνος, ο οποίος όλα δείχνουν ότι θα είναι κανονικά στην αποστολή. Κανονικά στην ενδεκάδα μάλλον. Είχε ένα ζήτημα τα προηγούμενα 24 ώρα, αλλά και χθες προπονήθηκε κανονικά, οπότε δεν φαίνεται να τίθεται θέμα με τη συμμετοχή του. Λίγο πιο μετά θα μιλήσουμε και με την Ελένη Μπούντου για αυτά που περιμένουμε να δούμε σήμερα, να δούμε λίγο παραπάνω και για τους Ρώσους τι παίζει. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πηγαίνει για τέταρτη φορά να παίξει στη Ρωσία. Η αλήθεια είναι ότι τρεις προηγούμενες φορές που πήγε μέσα στην περασμένη δεκαετία, ουσιαστικά 7 ετία, αν θυμηθούμε ποτέ το πρώτο παιχνίδι με CSKA, που ήταν, αν θυμάμαι καλά, 2011. Δεν τα πάω ποτέ καλά με αυτά, αλλά καλά το θυμήθηκα. Με CSKA, με τη Ρουμπίν Καζάν και με την Κράσνονταρ δεν έχει κερδίσει εκεί ακόμα. Με τη CSKA ήταν εκείνο το παιχνίδι που θα μπορούσε να είναι ιστορικό, αν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ και περνούσε στους 16 του Europa League. Εκείνο το 1-1 ήταν πολύ άδικο. Παρότι σε εκείνη τη σειρά των αγώνων φαινόταν πως η CSKA ήταν πολύ πιο μπροστά από τον ΠΑΟΚ τότε. Είχαμε δει και τον Μάση Τούμπα που ήταν πολύ καλύτερη. Και όμως είχε καταφέρει εκείνη η ομάδα του Χάβου να πάει και να, όχι απλά να διεκδικήσει την πρόκριση, στο τέλος να της μένει και το κρίμα που δεν το κατάφερε, στο μείον, δεν ξέρω και εγώ πόσο ήταν τότε, το Φεβρουάριο. Το 2-2 με τη Ρουμπίν Καζάν, Φωτάκης και Κλάους, αν θυμάμαι και τα γκολ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και μετά σε εκείνο το παιχνίδι, στο 2-2 με τη Ρουμπίν, τελευταία αγωνιστική των ομίλων, εκείνο το 1-1 βόλευε και τους δύο και πέρασαν και άφησαν έξω τη Τότεναμ, η οποία Τότεναμ τότε είχε ξεκινήσει το πρώτο γύρο του Europa League παίζοντας έτσι με ψιλορεζέρβες, ψιλονεαρούς, και τα λέμε ρεζέρβες νεαρούς, εννοούμε το Harry Kane που βλέπετε τώρα, τον Ρόουζ επίσης διεθνή Άγγλο, είχε τον Μπέιλ τότε που δεν είχε παίξει, δεν είχε έρθει καν στην Τούμπα, αν θυμάμαι καλά, στο δεύτερο ήταν εκεί, αλλά δεν είχε καταφέρει να προκριθεί καθόλου, είχε πληρώσει αυτή την υπεροψία, να το πω τέλος πάντων τότε. Και με την Κράσνονταρ εκείνο το 2-1, η Κράσνονταρ ήταν και η ομάδα που απέκλεισε εκείνη τη χρονιά τον ΠΑΟΚ, χρονιά με τον Τούντορ στον πάγκο. Είχε χάσει με 2-1 το ΠΑΟΚ, το τελευταίο γκολ το είχε βάλει στο τέλος ο Μακ. Αλλά εντάξει, ήταν παιχνίδι κακό εκείνο για τον ΠΑΟΚ εκείνη. Τα δύο ισοπαλίες, μια ήταν μέχρι τώρα, καμία νίκη. Σκόρερ μέχρι τώρα ο Μακ, ο Βιερίνια. Ο Αθανασιάδης, ο Φωτάκης, ο Μουσλίμοβιτς, πολύ ωραία. Και φυσικά τα τρία γκολ που έχει μπει με τη Σπαρτάκ. Ο Βιερίνια. Τι βάλει ο Βιερίνια με παιδιά γκολ με ρώσικη ομάδα. Δεν θυμάμαι. Εδώ με τη Ρούμπιν μήπως. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Πέμπτη φορά που ο ΠΑΟΚ παλεύει για να μπει στους ομίλους του Champions League. Η πρώτη ήταν καταστροφική, τη σεζόν 4-5 με τη Μακάμπη. Η δεύτερη με τον Άγιαξ, που είχε και επόμενο προκριματικό αν περνούσε, αλλά και εκεί είχε χάσει όχι άδοξα. Στο πρώτο παιχνίδι με εκείνο τον γκολ του Ίβιτς είχαν δημιουργηθεί μεγάλες έτσι προσδοκίες. Είχαν δημιουργηθεί μεγάλες προσδοκίες τότε, αλλά δεν τα κατάφερε εδώ χάρη στο Σουάρες. Με τη Metalist είχε περάσει τότε, αν θυμάστε, με εκείνο το θέμα που είχε η Metalist με κάποια στιμένα παιχνίδια παλιότερα. Τη Σάλκε δεν κατάφερε, εκεί έφτασε πραγματικά πολύ κοντά στην πρόκριση. Εκεί έφτασε πάρα πολύ κοντά με τη Σάλκε. Με εκείνο το 1-1 στη Γερμανία και μετά εδώ που είχε προηγηθεί με 2-1, είχε μείνει με 10 παίχτες Σάλκε στην άδεια Τούμπα. Το κάνει 2-3, είχε χάσει μια τεράστια ευκαιρία ο Στόχ να το κάνει 3-1 και να το τελειώσει. 3-1, θυμάμαι καλά, είχε χάσει την ευκαιρία ο Στόχ στην κεκλεισμένο των θυρών Τούμπα. Και πρόπερση το 16-17 ήταν τότε που πάλι δεν τα κατάφερε με τον Άγιαξ στο τρίτο προγραμματικό γύρο. Να δούμε αν η έκτη φορά θα είναι και η τυχερή για τον ΠΑΟΚ. 13 αναμετρήσεις έχει παίξει στα προκριματικά του Champions League. Πάει για 14η σήμερα. Έχει βάλει 19 γκολ. Ο Πρίγιοβιτς είναι πρωτοσκόρερ σε αυτά τα παιχνίδια των προκριματικών του Champions League μέχρι τώρα. Έχει 3 γκολ ο Πρίγιοβιτς. Έχει 2 ο Ίβιτς και 2 ο Αθανασιάδης, ενώ από ένα έχει βάλει ο Νέτσιντ, τι λέει ρε φίλε, ο Στόχ, ο Κατσουράνης, ο Γιασεμάκης, εννοείται, ο Βιερίνια, ο Σαλμπικίδης και ο Τζάλμα Κάμπος.
Μάλιστα. Και βάζουμε και τα γκολ με Βασιλεία και Σπαρτάκ που είναι Κάνιας, Βαρέλα, Καντουρίλη, Μιός και Πέλκας. Ο Κάμπος, ρε φίλε, πέρσι, όχι πέρσι, πρόπερσι, εκείνα τα μάτια με τον Άγιαξ, έχει βάλει εκείνο τον γκολ που εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει αν ήθελα να στείλει και την μπάλα ή όχι. Στο μεταξύ έχει κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι του Κάμπος τότε. Και δεν έχει κάνει λάθος. Και δεν έχει κάνει λάθος, έχει παρουσιάσει και μία ταχυδύναμη σε εκείνο το ματς και τον βλέπεις. Γιατί ναι, μεν, όταν έχετε ένα παίχτη, βλέπεις κάποια βίντεο. Οκ, okay, μαζεύεις πέντε στοιχεία και προσπαθείς να καταλάβεις τι στοιχεία έχει. Αλλά βλέποντάς τον κανονικά 90 λεπτό, εκεί μπορείς να καταλάβεις πέντε πράγματα για το τι μπορεί να κάνει. Και έχει κάνει ένα ματς, θυμάμαι εδώ το Κάμπος μέσα στον Άγιαξ, καταπληκτικό. Εντάξει, μετά βέβαια. Είδαμε τον πραγματικό Κάμπος που okay, είχε καλά στοιχεία, αλλά δεν ήταν εκείνο που είχαμε δει στο Άμστερνταμ σίγουρα, που είχε βάλει εκείνη την κολάρα, που εγώ νομίζω ότι μάλλον σέντερ θέλει να κάνει, φίλε μου Δημήτρη. Αν σκεφτώ τον Κάμπος που είδαμε τρεις σεζόν στον ΠΑΟΚ, τρεις ή δύο. 16, 17, 17, 18, δύο ουσιαστικά. Αν σκεφτώ λοιπόν τον Κάμπος που είδαμε δύο σεζόν, μάλλον πήγε να κάνει σέντρα. Αλλά εκείνο που ήταν το πρώτο παιχνίδι και όντως σηκώνει το κεφάλι, βλέπει τον Μπροσβέκα να παίξει γιατί τον έχει περάσει και κάνει ένα. Βρίσκει την μπάλα όπως ακριβώς πρέπει για να τη στείλει στην εστία. Λες, φίλε, τι άτι είναι αυτό. Και δεν είναι μόνο τον γκολ που είχε βάλει τότε στο Άμστερνταμ. Είχε κάνει ένα 90 λεπτό καταπληκτικό. Δεν υπήρχε λάθος του. Δεν έχανε την μπάλα. Με πρόσωπο, με πλάτη. Περνούσε παίκτες. Δηλαδή είχε κάνει μια εμφάνιση καταπληκτική. Αλλά οκ, okay, στην πορεία ήταν λίγο διαφορετικός παίκτης. Ο Πρίγκιπας κυνηγάει και ένα ρεκόρ. Okay, αν έχει κάποια σημασία του να γίνει. Να φτάσει τον Αθανασιάδη στη λογική του ότι έβαλε τρία συνεχόμενα γκολ σε τρία ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο Πρίγκιπας που σκόραρε στη Βασιλεία, σκόραρε εδώ στη Θεσσαλονίκη με τη Σπαρτάκ. Τώρα έχει την ευκαιρία να το μάθει να το κάνει και σήμερα. Λίγο έτσι στοιχεία πριν από το παιχνίδι, όπως τα ανέβασε και η ΠΑΟΚ, με αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Απλά ο ΠΑΟΚ δεν είχε νίκη καν με ρωσική ομάδα μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς δεν έχει κερδίσει ούτε στην Θεσσαλονίκη, δεν έχει κερδίσει ούτε ΤΣΕΚΑ, ούτε τη Ρουμπίν Καζάν, ούτε την Κράσνονταρ. Έκανε την πρώτη του νίκη και να δούμε αν θα κάνει και την πρώτη νίκη στη Ρωσία σήμερα. Και κάτσε να δούμε λίγο το πρόγραμμα που υπάρχει σήμερα και να δούμε λίγο τι γίνεται γενικά σε αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Εντάξει, πάω, ξέρει τον αντίπαλό του, ή μάλλον ξέρει το ζευγάρι, όλοι ξέρουν ποιον θα αντιμετωπίσουν. Απλά σε πολλά από αυτά τα μάτς. Τα οποία έχει σήμερα, όλα τα μάτς που γίνονται σήμερα, τα περισσότερα δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Είναι ελάχιστα τα μάτς που έχουν ξεκάθαρα δηλαδή προβάδισμα. Ας πούμε, ένα προβάδισμα είναι αυτό το Σάλτσμπουργκ Σκεντίγια, στο οποίο ο Σάλτσμπουργκ, αν θυμάμαι καλά, το πρώτο μάτς είχε κερδίσει 3-0. Για κάτσε να το τσεκάρω. Ναι, και νομίζω ότι εκεί υπάρχει και μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Ναι, 3-0 έχει κερδίσει Σάλτσμπουργκ. Οκ, okay, Σκεντίγια τώρα μια ομάδα από τα Σκόπια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, πολύ δύσκολο να διεκδικήσει κάτι. Ας πούμε, τον Δυναμό Κιέβου Σλάβια Πράγας που θα μπορούσε να είναι πιθανός αντίπαλος του ΠΑΟΚ από εδώ. Αλλά επειδή η Δυναμό Κιέβου είναι από την Ουκρανία και η Σπαρτάκ είναι από τη Ρωσία και γενικά η UEFA έχει αποφασίσει ότι αυτές οι ομάδες δεν θα παίζουν μαζί από Ουκρανία και Ρωσία, έφυγαν από τον δρόμο. Είναι 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Βέβαια, η Δυναμό ήταν μπροστά σε εκείνο το match και ισοφαρίστηκε, έβαλε γκολ στο 82 και ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις με 1-1. Αλλά εντάξει, όλα είναι ανοιχτά. Το ΑΕΚ Σέλτικ επίσης είναι ανοιχτό μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα. Διάβαζα πριν ότι γενικά οι Σέλτικ έχουν ένα ζήτημα. Δεν έχει ταξιδέψει ο Μπογιάτα. Διάβαζε ένα ρεπορτάζ του BBC που έλεγε ότι ο Μπρένταν Ρότζερς στη δηλώση του έλεγε ότι πήραμε μαζί μας αυτούς που θέλουν να παίξουν και έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα στη Celtic. Ο Μπογιάτα ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram που τον δείχνει να κάνει υποθεραπεία καθώς είναι τραυματίας. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις στο Βέλγιο συγκεκριμένος, στην πατρίδα του δηλαδή, λέγοντας ότι φυσικά εγώ ήθελα να είμαι εκεί, αλλά έχω ένα θέμα τραυματισμού από τότε που επέστρεψα από το Μουντιάλ. Και γενικά η Celtic, η οποία δεν κέρδισε και σώσε το παιχνίδι. Και σήμερα έχει τη ρεβάνση στο ΑΚΑ, δεν είναι και στην καλύτερη της φάση. Παίζει Μπάντε Μπορίσοφ με την Κάραμπακ. Παίζει 7,5 είναι τον Δυναμό Κιέβου Σλάβια Πράγας. 8 είναι τον Μπάντε Μπορίσοφ Κάραμπακ. Για να δούμε τι έχει γίνει στο πρώτο παιχνίδι. Και εδώ νομίζω είναι ανοιχτά τα πράγματα. Είχε κερδίσει η Μπάντε μέσα στην Κάραμπακ με 0-1. Οκ, okay, έχει προβάδισμα η Μπάντε, αλλά δεν είναι καθαρισμένη η κατάσταση. Το Δυναμό Ζάγκρεμπ Αστάνα, εδώ ίσως να έχουμε λίγο ένα σημαντικό προβάδισμα για την ομάδα του Λέοβατς, τη Δυναμό Ζάγκρεμπ, η οποία ανοίξε 0-2 μέσα στην Αστάνα, την ομάδα του Πέδρο Ενρίκε, στο πρώτο παιχνίδι. Και με τους δύο να παίζουν βασικούς. Σίγουρα ο Λέοβατς έπαιζε βασικός, γιατί κάπου πήρε το μάτι μου μια εικόνα από αυτό το παιχνίδι. Παίζε και ο Ενρίκε, ναι, και ο Πέδρο Ενρίκε ήταν εκεί βασικός. Και ο Μάριο Μπούντιμιρ, παρακαλώ, για όσους θυμάστε,
στην Δυναμό Ζάγκρεπ, που έβαλε και, και τον γκολ. Και εδώ, ναι, okay, με δύο γκολ διαφορά εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι και εντός στο δεύτερο, προφανώς και η ομάδα του Μαρίν Λέοβατς, του νικητή Μαρίν Λέοβατς, της προσωπικότητας αυτής, έχει το προβάδισμα. Το Φέχεφαρ Μάλμε που θα προκύψει. Φέχεφαρ. Η Βιντεότο με τη Μάλμε που θα προκύψει αντίπαλος για την ΑΕΚ, αν περάσει τη Σέλτικ, είναι 1-1 από το πρώτο παιχνίδι. Προφανώς και αυτό το 1-1 δίνει ένα μικρό προβάδισμα στην ουγγρική ομάδα τη Βιντεότο. Από εδώ θα προκύψει ο αντίπαλος της ΑΕΚ, αν περάσει. Το Φενέρμπαχτσέ Μπενφίκα που θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, αν περάσει, είναι στο 1-0. Σήμερα η Ρεβάντς έχει Μπενφίκα ένα προβάδισμα. Νομίζω ότι η Μπενφίκα είναι και λίγο πιο πάνω ποιοτικά από τη Φενέρμπαχτσέ. Έτσι μου φαίνεται. Γιατί η Φενέρ γενικά, ναι, μεν μεταγραφές, ναι, μεν λεφτά, αλλά και αυτοί πλέον στην Τουρκία έχουν αρχίσει να μαζεύονται γιατί έχουν και θέματα και με τα financial fair play και όλα αυτά και δεν μπορούν να ανοιχτούν τόσο παλιά όσο πριν. Και η Μπενφίκα, εντάξει, είναι μια ομάδα και με ευρωπαϊκή ιστορία και με ποιότητα. Έχει αυτά τα θέματα της από πέρσι. Θα δούμε δεκάδα Μπενφίκα, ας πούμε, στο πρώτο παιχνίδι. Φίλε μου Δημήτρη. Έτσι, ρε φίλε, να έχουμε μια εικόνα. Γιατί το πρώτο παιχνίδι δεν έτυχε να το δούμε. Για κάτσε λίγο να δούμε έτσι. Πιθανή ενδεκάδα Μπενφίκα. Ωραία, βλέπω την δεκάδα που έπαιξε το πρώτο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσέ. Για κάτσε να με ανοίξει εδώ. Βλαχοδήμο βλέπω τον τερματοφύλακα. Σε τρομάζει? Δεν σε τρομάζει. Καλώς. Ωραία. Δεξί μπακ Αντρέ Αλμέιδα. Πορτογάλος. Στόπερ ένας είναι ο Ρούμπεν Ντίας. Στόπερ δεύτερος είναι ο Ζαρντέλ. Αριστερό μπακ είναι ο Άλεξ Γκριμάλντο, Ισπανός. Ζαρντέλ Βραζιλιάνος, Ρούμπεν Ντίας Πορτογάλος. Ωραία. Στο κέντρο έχει το Φέισα. Τον ξέρουμε, ρε φίλε, το Φέισα. Εντάξει. Οκ. Okay. Αριστερά από το Φέισα έχει τον Ζέντσον Φερνάντες, Πορτογάλος. Δεξιά έχει τον. Ελά. Έχει τον Πίτσι. Και αυτός Πορτογάλος. Και μπροστά έχει Σάλβιο. Καλός παίκτης, τον έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια με την Μπενφίκα. Καλός ποιοτικός. Καλό εξτρέμ. Αριστερά έχει τον Τσέρβι που τον είδαμε να παίζει και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό κατά καιρούς. Ναι, έχει γραφτεί το όνομά του. Ιταλός. Ωραία. Και στην κορυφή βλέπω ότι έχει τον Αργεντινό το Φερέιρα. Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει. Σάμαρη τον βλέπω δεν έπαιξε καθόλου από το παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Σάμαρης γενικά έχει χάσει θέση του εκεί. Μια χαρά. Αυτή τη στιγμή τι. Ναι, συμφωνώ. Αν περάσει η Μπενφίκα. Συμφωνώ ότι παλεύεται. Κάτσε να δούμε και την δεκάδα Φενέρμπαχτσέ. Τώρα εμείς θα πήγαμε πολύ μακριά, αλλά μιας που ανοίξαμε λίγο να δούμε τι πρόγραμμα έχει σήμερα και πού βρίσκεται κάθε φάση στο Champions League. Λοιπόν. Τερματοφύλακα στη Φενέρμπαχτσέ, κλασικά ο Βολκάν, έτσι, δεν φεύγει ποτέ από εκεί. Ωραία. Βλέπω ότι έχει δεξί μπακ τον Χιλιανό τον Ίσλα, διεθνής Χιλιανός, οκ. Okay. Στα στόπερ έχει τον Νόι Στέτερ, τον οποίο τον έχει βρει ο ΠΑΟΚ με την Σάλκε στο δρόμο του, τον Γερμανό. Όχι, δεν είναι Γερμανός, είναι Τσέχος από ό,τι βλέπω εδώ. Αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, το Σκρουτέλ έχει δίπλα του, εντάξει, έμπειρη αυτή και οι δύο. Σκρουτέλ, Λίβερπουλ, φίλε πολλά χρόνια, Σλοβάκος, οκ. Okay. Βαρύ κορμί όμως. Βαρύ κορμί. Ο Σκρουτέλ πόσο να έχει γίνει άραγε. Καλή ερώτηση. Για κάτσε να δούμε. Δεν είναι 33. Κάτσε λίγο να μου το ανοίξει εδώ γιατί μου αργεί. Λοιπόν, αριστερά έχει Τούρκο τον Κιλντιρίμ. Μόλις με το βγάλει θα σου πω. Έχει δύο. Άντε, ναι. Είναι 33. Γεννημένος το 84. Το Δεκέμβριο τα κλείνει. Τα 34 δηλαδή. Βαρύ κορμί. Αν περάσει Φενέρ. Ωραία. Λοιπόν, έχει. Στο κέντρο οι δύο της είναι ο ένας, είναι ο Τοπάλ και αυτός νομίζω αρκετά χρόνια είναι εκεί, Μεχμέ Τοπάλ, Τούρκος. Δίπλα του άλλος ο αμυντικός χαφ είναι ο Ελμάς, από ό,τι βλέπω, από το Κόσοβο. Και τώρα μπροστά έχει στο δεκάρι τον Ντεπάουλα, Βραζιλιάνος. Αριστερά Βαλμπουενά, πολύ ωραίος τύπος για να βγεις να πάτε για ποτά, να τα πείτε το ένα το άλλο και αυτά. Νομίζω ότι ο Κωνσταντίνοπουλος έχει κάνει πανηγύρι μεγάλο. Δεξιά έχει τον Τιράρ που είναι όντως ωραίος παίκτης, αν θυμάμαι καλά και από την Μονακό πιο παλιά. Και στην κορυφή έχει έναν Τούρκο τον Ποτούκ. Ωραία. Έχει το Σολδάδο που έρχεται από τον Πάγκο. Ωραία. Που είδα δύο αλλαγές που έκανε. Στον Πάγκο είχε πει στο Καμενί. Καλά, ρε. Η φωνή υπάρχει έχει τόσο ραθά να πάει το Καμενί και τον έχει στον Πάγκο και παίζει ο Βολκάν. Οκ. Okay. Δεν με φοβίζει κανένα, δεν ξέρω. Η Μπενφίκα με φοβίζει λίγο παραπάνω. Αν περάσει ο Πάγκο, ξαναλέω. Γιατί ρε, παιδιά, η Μπενφίκα εντάξει είναι ομάδα ευρωπαϊκή, πορτογαλική, καλό επίπεδο, καλή ομάδα. Γενικότερα με παρουσίες σταθερά σε ομίλους Champions League, δηλαδή είναι ομάδα που οκ. Okay. Δεν νομίζω ότι έχει θέμα με την πίεση που μπορεί να έχουν, ας πούμε, η Σπαρτάκ Μόσχας ή η Φενέρ, ξέρω εγώ και όλα αυτά. Τέλος πάντων. Okay.
Κάτσε να κλείσουμε λίγο το πρόγραμμα και να πάμε στο διάλειμμα εδώ. Για κάτσε λίγο να επιστρέψουμε. Εδώ η Μπενφίκα έχει το προβάδισμα με το 1-0 του πρώτου αγώνα. Το Σκεντίγια Σάλτσμπουργκ είπαμε 3-0, εκεί πιθανότατα έχει καθαρίσει η υπόθεση. Η ιστορική Σπαρτάκ Τρνάβα που παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα στις 9.30 και εκεί είναι ανοιχτά τα πράγματα. Καθώς το πρώτο παιχνίδι ήταν 1-1. Δεν κατάφερε ο Αστέρα στην έδρα του να κερδίσει. Ήρθε 1-1 και παραμένει ανοιχτή η υπόθεση. Τελευταίο παιχνίδι σε 9.30 επίσης έδρα, το Άγιαξ Αντάρ Λιέγης. 2-2 το πρώτο μάτς. Εκεί πήγε να γίνει ανατροπή τύπου ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ να προηγείται 0-2. Η Σταντάρ ισοφάρισε 2-2 στο τέλος, αν θυμάμαι καλά. Κάτσε λίγο. Βάρη να το βγάλει εδώ. Περίμενε λίγο. Λοιπόν, έτσι νομίζω ότι ήταν 0, σίγουρα ήταν 0-2 και έγινε 2-2. Ναι, και ισοφάρισε στο δεύτερο ημίχρονο. Η Σταντάρ, ο Άγιαξ προηγήθηκε με 0-2 από το μέρος. Και ισοφάρισε στο 67 έκανε το 1-2 και στο 94 ισοφάρισε 2-2. Οπότε, αν εξαιρέσει το ζευγάρι της Σάλτσμπουργκ με τη Σκεντίγια και πιθανότητα και τη Δυναμό Ζάγκρεμπ την Αστάνα, όλα τα άλλα ζευγάρια του Champions League παραμένουν ανοιχτά. Όλα τα άλλα, ένα μικρό προβάδισμα κάποια από τις δύο ομάδες, είτε από το 50-50 ξεκινάνε όλα. Έτσι είναι και του ΠΑΟΚ. Ένα μικρό προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα δούμε μέχρι και τις 3, μην το ξεχνάτε. Επιστρέφουμε για να κάνουμε κουβέντα και με την Ελένη Μπούντου, με ό,τι άλλο έχει να κάνει με ρεπορτάζ γύρω-γύρω, να δούμε τι γίνεται και με τους Ρώσους, σε τι φάση είναι. Οπότε έχουμε να πούμε ακόμα αρκετά και για την επόμενη ώρα μέχρι τις 3 που είμαστε εδώ. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Τρίτη ώρα ΠΑΟΚ 24. Τρίτη ώρα που γίνεται χωρίς να είναι εδώ η συνάδελφος με τον οποίο περάσαμε τόσα ώρα, 3 ώρα τις προηγούμενες εβδομάδες. Εντάξει, αλλά και αυτό το κορίτσι πρέπει να πάει να ξεκουραστεί λίγο. Δεν γίνεται να είναι εδώ διαρκώς. Αλλά έχει επιστρέψει, είναι στις επάλξεις. Ωραία. Είναι η Ελένη Μπούντου, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ελένη, τι γίνεται? Χαίρετε, καλησπέρα. Θες να πω το πολύ εκνευριστικό που λένε όσοι γυρνάνε από τις διακοπές και τα γνωστά? Εκείνη την πολύ κακή ευχή. Επειδή έχω τραυματικές εμπειρίες από σχολικά χρόνια, ξέρεις, ναι, που γυρνάς από τις διακοπές και σου λένε όλοι αυτό το κλισέ το οποίο δεν θέλω, ναι, να πω, να μην το πούμε κι εμείς, έτσι. Γιατί, ναι, και εσύ έχεις ακόμη τις διακοπές μπροστά σου, έχεις ακόμη την άδεια μπροστά σου, οπότε είσαι σε ένα πιο καλό. Να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Θα πρέπει να κάνεις κάτι, θα πρέπει λίγο να δουλέψεις το εξής. Πλέον η τουριστική περίοδος στην Ελλάδα έχει και Σεπτέμβριο μέσα. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξεκινάμε πρωταθλήματα τέλη Αυγούστου. Δηλαδή, κάντο να ξεκινάει μέσα Σεπτεμβρίου. Έχω τα ευρωπαϊκά που να δουλέψουμε, Νίκο. Τα ευρωπαϊκά, ρε παιδί μου, δεν έχει να κάνει. Είναι μεσοβδόμαδα. Δεν μας χαλάνε και τόσο. Ωραία. Μπορεί να σε κάπου κοντά, πετιέσαι ή είσαι κομπλέ. Οκ. Okay. Το θέμα είναι ότι δηλαδή. Είναι το μεσοδιάστημα που ξεκινάς πρωτάθλημα. Καλή ώρα, ωραία. Εγώ. Ναι, ξεκινάς πρωτάθλημα και δες τι γίνεται. Έχεις δύο αγωνιστές και μετά έχει διακοπή. Όχι, ρε φίλε, άστο. Ξεκίνα μια και καλή 15 Σεπτεμβρίου. Πάρ το σερί, ναι, έτσι ακριβώς. Και πάρ το σερί μετά. Βάλε και κανένα δύο εμβόλυμες, δεν πειράζει. Δεν έγινε και κάτι. Βγήκε και το πρόγραμμα πρωταθλήματος, έτσι, ναι, μέσα σε όλα. Κατάλαβες. Δηλαδή σε 5 χρόνια από τώρα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στο κλίμα, που θα έχεις και το Σεπτέμβριο 37 και 38 και 40 βαθμούς Κελσίου, δεν γίνεται να παίξεις μπάλα. Πρέπει να το δεις αλλιώς λίγο. Έχει βάση η σκέψη μου. Βλέπεις μπροστά, βεβαίως και έχει βάση. Και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να προβληματίσει. Και δεν έχουμε αναδείξει επίσης εμείς ένα θέμα. Έτσι, δηλαδή έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Okay. Τέλος πάντων. Τι γίνεται? Σε μουντ καλοκαιρινό να μην είναι ο ΠΑΟΚ σήμερα, έτσι το δικό μου. Όχι, δεν νομίζω. Γιατί εμείς είμαστε μωρέ. Άσε τώρα, αυτό λέγαμε το Σάββατο την προηγούμενη εβδομάδα εδώ πέρα, ότι είναι μέσα Αυγούστου, ξέρω εγώ, 10 Αυγούστου και δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Δηλαδή, όλοι είναι σε φάση πιο χαλαρή, φύγανε διακοπές, δεν φύγανε, τέλος πάντων έχουν άδειες και εμείς είμαστε τσίτα διαρκώς. Εντάξει. Κοίτα, εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτό δεν αλλάζει. Δηλαδή, είτε μιλάμε για Οκτώβριο, είτε μιλάμε για Αύγουστο, είτε μιλάμε για Απρίλιο, είτε για Μάιο, ακόμη και τον Ιούνιο, που θεωρητικά είναι έτσι ο πιο χαλαρός μήνας, ποδοσφαιρικά μιλώντας τουλάχιστον, δεν είναι χαλαρός όταν μιλάς για τον ΠΑΟΚ. Ξέρεις ότι από κάπου θα σου έρθει, κάτι θα συμβεί, κάτι θα σε κρατήσει στην τσίτα. Εγώ νομίζω ότι το έχω αποδεχτεί αυτό το πράγμα, ναι, μιλώντας για το συγκεκριμένο κλαμπ. Ναι, ναι, το έχω αποδεχτεί. Okay. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ δεν το έχεις αποδεχτεί. 100%. Το έχω συνηθίσει πλέον, δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση. Ακριβώς. Λοιπόν, ελπίζουμε σήμερα να είναι ένα χαλαρό βράδυ με την έννοια του αποτελέσματος, με την έννοια της πρόκρισης, γιατί βεβαίως δεν θέλουμε να δούμε ένα καλοκαιρινό μούντα από τον ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι είναι δύσκολο. Καλά χαρήκαμε, θα το πω εγώ, αλλά νομίζω ότι τώρα έτσι λίγο που έχει καταλαγιάσει μέσα μας ο ενθουσιασμός, γιατί είναι λογικό έτσι, βάσει της εξέλιξης του πρώτου παιχνιδιού, να έχουμε τέτοια συναισθήματα, γενικά λίγο να υπερβάλλουμε στο σκορ, στη διάθεση, στην εικόνα του ΠΑΟΚ, που ναι,
σαφώς και ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση. Νομίζω ότι τα είπατε και τα αναλύσατε όλες τις προηγούμενες μέρες. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τα ψυχικά αποθέματα, έδειξε αντίδραση, ποιότητα, μέταλλα, όλα αυτά τέλος πάντων τα οποία είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά από εκεί και πέρα είναι ένα δύσκολο σκορ, έτσι, δύσκολο με την έννοια της διαχείρισης σκορ. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα δεν πάει εκεί για να κρατήσει το συγκεκριμένο σκορ. Ρε παιδί μου, είναι δύσκολο, δεν λέω άλλαξε τι γίνεται. Ναι. Έχει γυρίσει παιχνίδι από 0-2 σε 3-2, δηλαδή δεν μπορεί αυτό το πράγμα να μην τον επηρεάσει θετικά και να μην επηρεάσει αρνητικά τη Σπαρτάκ, αν βολέψει και το παιχνίδι πάντα έτσι. Ναι, αλλά από την άλλη σκέφτεσαι πόσες φορές θα το δει αυτό σε παιχνίδια. Ελάχιστα. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια σειρά αγώνων, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή να το ξαναδείς αυτό το πράγμα ή να συμβεί κάτι εντελώς τρελό και κουλό. Τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ. Ναι, που ήρθε έτσι το παιχνίδι στο γήπεδο της Τούμπας, που γύρισε, έκανε ανατροπή. Σε πράγματα έκανε κάτι το οποίο δεν γίνεται συχνά. Σε 17 λεπτά νομίζω ότι έφερε τα πάνω κάτω. Αλλά δεν το βλέπει συχνά αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι σίγουρα δεν θα δούμε ένα παιχνίδι τρελό όπως αυτό το οποίο είδαμε στην Τούμπα και σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να πάει με γνώμονα το να κρατήσει το σκορ της Τούμπας. Θα πάει εκεί για να πετύχει σίγουρα ένα γκολ. Ένα γκολ, δύο γκολ, ένα γκολ σίγουρα είναι το ζητούμενο για να προσδώσει ακόμη περισσότερο άγχος, ακόμη μεγαλύτερο άγχος στους γηπεδούχους. Υπάρχουν τρωτά σημεία για τους Ρώσους, θεωρώ. Έτσι. Mm-hmm. Έχει και ο ΠΑΟΚ τα δικά του τα δυνατά σημεία. Έχει τις αδυναμίες του, αλλά σίγουρα, ας πούμε για παράδειγμα, χθες ο Λουτσέσκου ρωτήθηκε για την αριστερή πλευρά της Σπαρτάκ, έτσι. Mm-hmm. Γιατί ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι χτύπησε δύση από τα δεξιά με τον Μάτος, ο οποίος Μάτος βγήκε και MVP από το πρώτο παιχνίδι. Εκεί θα βγει μερές η Ελένη ο Μάτος, δηλαδή, για πες μας λίγο. Ναι, έχεις δίκιο. Νομίζω το καλύτερο πρώτο ημίχρονο του Μάτος, έτσι. Γιατί στο δεύτερο δεν τον είδαμε. Μετά, ναι, γιατί στην αρχή ήταν λίγο κι αυτός. Ήταν λίγο άλλο. Ναι, εντάξει, κοίταξε, όταν κάνουμε κριτική για τον ΠΑΟΚ και την απόδοσή του στο παιχνίδι της Τούμπας, μιλάμε για μετά το 20, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πριν το 20 δεν βάζουμε στο μικροσκόπιο κανέναν παίκτη. Και λέει ο Λουτσέσκου χθες στην σχετική ερώτηση ότι δεν ξέρω αν εμείς ήμασταν πάρα πολύ καλοί από τη δεξιά μας πλευρά ή αν είχε κάποια προβλήματα η Σπαρτάκ αριστερά και τα εκμεταλλευτήκαμε. Νομίζω ότι σίγουρα ο Μάσιμο Καρέρα θα είναι πιο διαβασμένος, γιατί ενδεχομένως να μπερδεύτηκε, να πω εγώ, να η σύνθεση του ΠΑΟΚ με τον Κρέσπο στα αριστερά, με κεντρικό αμυντικό δίδυμο Χατσερίδη Βαρέλα, κάπως να του άλλαξε τα πλάνα του και να μην υπολόγισε σωστά τον Μάτους και τη δυναμική που έχει ο ΠΑΟΚ με το να χτίσει παιχνίδι από τα μπακ του, έτσι, mm-hmm. από τον Βραζιλιάνο που ανέβηκε πόσες φορές στην πλευρά του. Σήμερα ο ΠΑΟΚ το έχει και από τις δύο πλευρές αυτό, βεβαίως. Με γνώμονα ότι ο Βιερίνια είναι καλά, ότι ο Βιερίνια προορίζεται για βασικός, όπως τουλάχιστον μαθαίνουμε βάσει των δοκιμών, έτσι, και ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει αυτά τα στοιχεία τα οποία ξέρει και από τον Πορτογάλο και από τον Βραζιλιάνο, αντίστοιχα από τις πλευρές του. Επίσης ο ΠΑΟΚ έχει μια ισορροπία, αν θέλεις, στα στόπερ του. Το δίδυμο Βαρέλα Κρέσπο υπάρχει, είναι δουλεμένο εδώ και καιρό, υπάρχει μια χημεία, υπάρχει μια ισορροπία. Χωρίς αυτό να μειώνει κανέναν Χατσερίδη, έτσι. Νομίζω ότι το είπε πολύ εύστοχα και ο Σταύρος, το έχει γράψει πολύ εύστοχα και ο Σταύρος στο blog του, ότι οποιοδήποτε και να έμπαινε σφήνα ή αν θέλεις να διεκδικούσε τις ευκαιρίες του ή την ευκαιρία του σε αυτή την τετράδα της άμυνας που έχει δουλέψει ο ένας με τον άλλον, που γνωρίζει ο ένας τον άλλον, θα ήταν σε μειονεκτική θέση. Ναι. Άρα ξεκινάμε από το βασικό, ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια ισορροπία στην άμυνά του, έτσι. Έχει μια ηρεμία στην άμυνά του. Και καλώς οχόντων των πραγμάτων, τον γνωστό καλό Βιερίνιο, τον αρχηγό από τον οποίο στηρίζει πολλά και στα στημένα και στα ανεβάσματά του και στις πλαγιοκοπήσεις και σε πολλά άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να του δώσουν οι πλάγοι μπακ του. Από εκεί και πέρα οι Ρώσοι έχουν θέμα στην άμυνα, έτσι. Έχουν απουσίες, φαντάζομαι έχεις αναφερθεί και εσύ. Mm-hmm. Έχουν δύο πολύ σημαντικές απουσίες και σίγουρα πάνε με μια λύση ανάγκη. Ξέρεις τι γίνεται με τους Ρώσους τώρα. Δεν είναι μόνο ότι ο Μποκέτη θα λείψει, που okay, είναι ο βασικός του στόπερ, όπως για να το κάνουμε, καλός, κακός, είναι μια άλλη κουβέντα, είναι ο βασικός στην άμυνά τους. Αυτός που έρχεται από πίσω, ο Τζικία, ναι. Όπως ακριβώς λέγεται, έλειπε πολύ καιρό, έπαιξε τώρα με την Ανζή το Σάββατο, αλλά με την Ανζή το παιχνίδι δεν έχει καμία σχέση με το παίξιμο με τον ΠΑΟΚ και η Ανζή δεν βγήκε από το κέντρο ούτε λεπτό στα 90 λεπτά του αγώνα. Είναι αυτό που έλεγε και ο Μάκ την προηγούμενη εβδομάδα, ότι περιμένουν μέσα στην περιοχή του όντως. Περίμενε μέσα στην περιοχή της. Ειλικρινά δεν βγήκε ποτέ. Ακόμα και όταν είναι με 11.
Και δεν ξέρω αν θα αλλάξει τον αριστερό μπακ. Δηλαδή να βάλει, να αφήσει έξω τον το Κομπάροφ που ήταν και να βάλει τον Μελγκαρέχο. Εγώ νομίζω ότι το θέμα τους δεν ήταν ακριβώς αριστερός μπακ. Όσο το ότι ο Πρόμες δεν γυρνούσε στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό... Ήταν πολύ καλά κλεισμένος νομίζω. Εγκλωβίστηκε ο Πρόμες. Όχι, δεν μιλάω για το κομμάτι για το αν εγκλωβίστηκε ή όχι. Μιλάω για το κομμάτι των επιστροφών του στην άμυνα. Ναι. Γιατί κοίταξε ο Μάτος, όπως και να το κάνουμε, στο ένας με έναν, για μπακ είναι πάρα πολύ καλός. Έτσι. Και φάνηκε και στο σκηνικό που έγινε με την, στο πρώτο ημίχρονο με τη Σπαρτάκη. Τα δύο γκολ δηλαδή, του Λιμιού και του Πέλκα από αυτόν ήρθαν. Σε φάση εναντίον ενός. Πάντως, είναι θέμα αυτό που λες στα στόπερ, γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή αυτόν τον Τζικία που ανέφερες κι εσύ, που επέστρεψε τώρα το Σαββατοκύριακο στην αγωνιστική δράση από ρήξη χιαστών. Ήταν κανένα εξάμηνο εκτός αγωνιστικής δράσης. Θα παίξει δίδυμο με τον Κιγκό, τουλάχιστον όπως αναφέρουν οι Ρώσοι. Είναι και αν θέλεις αυτό ένα δίδυμο το οποίο θα το δούμε πρώτη φορά. Όπως είδαμε και στη Βασιλεία, ας πούμε, το δίδυμο Χατσερίδη Βαρέλα και λέγαμε ότι δεν έχουν τη χημεία, την απαραίτητη χημεία, ασχετά αν ο Χατσερίδης πήγε καλά. Mm-hmm. Ξαφνικά οι Ρώσοι στα δεδομένα τους έχουν έναν ποδοσφαιριστή που επιστρέφει στο γήπεδο, που επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά από απουσία μηνών και μετά από έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό όπως είναι η ρήξη χιαστών. Mm-hmm. Το αριστερό άκρο. Ναι, είναι ένα ερωτηματικό για τους Ρώσους. Έτσι θα δούμε αν ο Καρέρα θα προσανατολιστεί, σε τι λύση μάλλον θα προσανατολιστεί. Γενικά, μιλώντας χθες και με αρκετούς Ρώσους δημοσιογράφους, έτσι και διαβάζοντας και τα ρεπορτάζ τους, είναι πολύ δύσκολο, Νίκο, να σου δώσουν εικόνα από ενδεκάδα. Δεν νομίζω ότι το κάνουν για λόγους τακτικής, mm-hmm. ότι μπλοφάρουν και δεν θέλουν να βγει προς τα έξω η ενδεκάδα του Μάσιμου Καρέρα. Πριν από το μάτς με την Αντζή που ανέφερες και εσύ, μέσω των social media, η διοίκηση της, οι άνθρωποι τέλος πάντων της Σπαρτάκ ζητούσαν από τον κόσμο να μαντέψει, να βγάλει την ενδεκάδα και όποιος έπεφτε σωστά στην ενδεκάδα που θα κατέβαζε ο Μάσιμο Καρέρα στο παιχνίδι με την Ανζή, θα κέρδιζε, δηλαδή αν είχε το 11 στα 11, ρε παιδί μου, θα κέρδιζε ένα εισιτήριο για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Σου εξηγώ ότι κανείς έτσι, ούτε ένας οπαδός του ΠΑΟΚ δεν έκανε δεν έκανε το 11 στα 11 και δεν κέρδισε το εισιτήριο. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο σημειώνουν οι Ρώσοι λέγοντας ότι πόσο απρόβλεπτα κινείται ο Μάσιμο Καρέρα στην ενδεκάδα και δεν αποκλείεται να δούμε και 4 αλλαγές. Έτσι. Εντάξει, σίγουρα αλλαγές γιατί έχει κάποια προβλήματα τραυματισμών, αλλά σίγουρα δείχνει ότι το Έλα. Πάμε λίγο. Έλα, Ελένη, ξανά. Όχι. Γιατί, κάτι έκανε τα ακουστικά. Έλα, σε ακούμε σούπερ τώρα. Τώρα σε ακούμε, ναι. Ωραία. Έλεγα προηγουμένως ότι και ο Καρέρα δείχνει ότι ψάχνει ακόμη τα πατήματά του, ψάχνει ακόμη την ομάδα του και σίγουρα τον έχουν προβληματίσει τόσο το πρώτο παιχνίδι της Τούμπας, όσο και η εικόνα που είχε με την Αντζή ομάδα του. Ναι, μεν κέρδισε, αλλά πώς κέρδισε είναι το θέμα. Έτσι και όπως είπες και εσύ, η Αντζή δεν έβγαινε από την περιοχή της. Όπως λένε οι Ρώσοι, ότι τα τελευταία δύο παιχνίδια, έτσι, τα οποία έχει δώσει ο Σπαρτάκ, έχουν αρχίσει και βγάζουν σιγά σιγά από το χαλάκι τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα ή αν θέλεις αυτά τα οποία πρέπει να διορθώσει, να επιδιορθώσει ο Καρέρα, να μοντάρει καλύτερα ο Καρέρα. Υπάρχει προβληματισμός, ας πούμε, για τον Πρόμες. Mm-hmm. Είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος ναι, βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα εδώ, έχασε το πέναλτι. Γενικώς βρίσκεται έτσι και στο στόχαστρο των διαφόρων οπαδών της Σπαρτάκ. Περιμένουν πολλά περισσότερα από τον 25χρονο Ολλανδό. Ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος έτσι ακούει διάφορες μεταγραφικές. Εντάξει, να σου πω λίγο κάτι τακτικά. Δεν είναι και ο πιο συνεπής παίκτης. Δηλαδή, okay, έχει πολλή ποιότητα. Δηλαδή και στη Τούμπα έχει μια-δυο φάσεις που κατέβασε κάτι μακρινές μπάλες, ωραία. Το γκολ που έβαλε, ναι, μεν ήρθε από κόντρα, αλλά και πάλι το να φέρει το κορμί σου αμέσως σε κατάσταση να σουτάρει, έτσι όπως ήρθε η μπάλα, ναι. Δεν είναι και ότι πιο εύκολο. Αλλά γενικά στο κομμάτι της τακτικής, δεν είναι και ο πιο συνεπής, παιδί μου. Και σε αυτό ουσιαστικά χτύπησε ο ΠΑΟΚ μετά από εκείνο το cooling break και ο Μάτος έβγαλε τις δυο ασίστ για τα γκολ. Δεν νομίζω ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση ο Πρόμες. Mm-hmm. Ψυχολογικά τουλάχιστον. Ναι. Δηλαδή το θέμα της τακτικής είναι και θέμα μυαλού, είναι και θέμα συγκέντρωσης. Το να είσαι τακτικά σωστός στις θέσεις σου, σε αυτά τα οποία ζητάει ο προπονητής σου, μέσα στο γήπεδο, στο πώς κινείσαι μέσα στο γήπεδο. Εκεί εστιάζουν οι Ρώσοι, ότι ο Πρόμες δεν είναι, σαν να μην είναι 100% μέσα στην ομάδα.
και εκεί ρίχνουν τις ευθύνες στις μεταγραφικές ειρήνες που υπάρχουν γύρω από το όνομά του, ότι τον θέλει η Ρώμα, ότι τον θέλει τάδε ομάδα και ότι ενδεχομένως όλο αυτό το αβέβαιο μέλλον το οποίο υπάρχει γύρω από το όνομά του να μην τον αφήνει να συγκεντρωθεί απόλυτα στις υποχρεώσεις του. Ίσως και ο ίδιος να έχει ανεβάσει ενδεχομένως τον πήχη ψηλότερα και γι' αυτό οι απαιτήσεις να είναι ψηλότερες από τον Ολλανδό. Mm-hmm. Σίγουρα ένας παίκτης που πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ σήμερα είναι ο Ζόμπνιν, έτσι. Ναι, okay. Είναι ένα παίκτη τον... Mm-hmm. Όχι. Δεν θα έπρεπε να παίζει σήμερα, λέω εγώ, Ελένη, ο συγκεκριμένος. Δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε. Εσύ θα έπρεπε να έχει φάει την κόκκινη κάρτα στο πρώτο παιχνίδι. Είχε τρεις ευκαιρίες να φάει δεύτερη κίτρινη. Δεν την έδωσε καμία. Πώς το λένε, ο Γκρίνφελντ. Ο Ισραηλινός αυτός. Ναι. Τους πήγε να τους βάλει ξανά στο παιχνίδι και να μιλούσαμε σήμερα για εντελώς διαφορετικά δεδομένα. Δώστε το... ρε φίλε, τρεις φορές το έκανε. Δώστε το, να με παίζει σήμερα. Δεν το δώσε Νίκο, δεν το... Σήμερα να δούμε η διαιτησία, είναι και αυτό ένα θέμα, έτσι. Γιατί στο πρώτο σου είπα, λόγω του ενθουσιασμού, λόγω της χαράς, της διάθεσης, της εξέλιξης του παιχνιδιού, όλα πήγανε σε δεύτερο και τρίτο πλάνο. Mm-hmm. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι το τελευταίο που θα μας απασχολήσει σήμερα και μιλώντας βεβαίως και για ένα τέτοιο επίπεδο και για τέτοιο επίπεδο μάλλον μάτς, να είναι η διαιτησία, έτσι, να σταθούμε κυρίως στα... Okay. Δεν ξέρω αν θα ξανασχοληθούμε. Απλά λέμε ότι στο πρώτο παιχνίδι, στο δεύτερο ημιχρονάκι εκεί, λίγο ο Γκρίνφελντ, ένα πέναλτι έδωσε ό,τι να είναι. Κάνα δύο-τρεις κάρτες έφαγε. Δεν το λες και λίγο. Όχι, εγώ θα σου πω ότι ελέγχεται για δύο φάσεις ο συγκεκριμένος. Είναι η κόκκινη εκείνη που έπρεπε να βγει στη φάση με τον Μπρίγιοβιτς. Mm-hmm. Έτσι όταν το πόδι είναι σηκωμένο ψηλά, είναι παρατεταμένο, νομίζω είναι ορισμός της κόκκινης κάρτας και σίγουρα είναι το πέναλτι. Ναι. Εκεί εξάντλησε την αυστηρότητά του ο συγκεκριμένος ρέφερι. Είναι δύο φάσεις δυνατές, δύο φάσεις σημαντικές, τις οποίες έτσι, για τις οποίες μάλλον ελέγχει το Ισραηλινός. Μάλιστα. Δώσε μας λίγο... Ας πούμε, το πέναλτι δεν... Mm-hmm. Ναι. Όχι, πες. Ας πούμε ότι το πέναλτι δεν επηρέασε, έτσι, ότι υπήρχε θέος του ποδοσφαίρου και πενέβη εκείνη τη στιγμή. Ναι, οκ. Okay. Δώσε μας λίγο εικόνα από το γήπεδο των Ρώσων, γιατί να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι, σήμερα το πήρα χαμπάρι ότι είναι από αυτά τα γήπεδα που γίνανε τώρα για το Μουντιάλ και πραγματικά είναι πολύ ωραίο γήπεδο. Μόλις 4 ετών, έτσι, mm-hmm. Περσινή χρόνο, εντυπωσιακότατο, 45 περίπου χιλιάδων θέσεων. 45-360 βλέπω εδώ. Πόσο? 45-360. Εντάξει, το 360 παίζει μια εικόνα να τα φάμε, έτσι. Ναι, 45.000 ναι. Θέσεων, εντυπωσιακότατο, υπερσύγχρονο, όπως μας μετέφεραν και οι απεσταλμένοι του ΠΑΟ 24, είναι σε ένα αχανές μέρος, έτσι. Mm-hmm. Σε ένα αχανές μέρος προς το αεροδρόμιο της πόλης. Φαντάζεσαι και εσύ ότι είναι κάπου στη μέση του πουθενά, έτσι. Κάπως ναι. Έτσι το έχουμε κάνει όλη η εικόνα. Εντάξει, τι να πει κανείς, είναι εντυπωσιακότατο. Το αξιοσημείο, το πάνω στο συγκεκριμένο, είναι αυτό που ανέφεραν οι Ρώσοι. Το περιμένουν ακόμη και κατάμεστο. Δηλαδή 45.000 κόσμος μέσα. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο ισχύει, αν θέλεις, ο ενθουσιασμός των Ρώσων, γιατί τους είδαμε ότι λειτουργούσαν αρκετά οπαδικά, έτσι. Εντάξει, ξέρεις τι, έχουν μια βάση οργανωμένων. Έχουν κόσμο, ναι. Βεβαίως. Δεν είναι, η οποία είναι γερή και μάλιστα έτσι. Από τη στιγμή που δεν έχουν τη δυνατότητα μετά τα όσα κάνανε πέρσι στο Μπιλμπάο, δεν ήτανε. Ναι. Με τον απαδό. Μετά από όσα κάνανε πέρσι, λοιπόν, εκεί δεν έχουν δυνατότητα να πηγαίνουν ταξίδια, γιατί για αυτοί, από ό,τι καταλαβαίνω, τους αρέσει, ειδικά στους οργανωμένους καλούς. Έχουν τους φανατικούς, ακριβώς όπως και εσύ, έχουν τους φανατικούς που ακολουθούν και σε εκτός έδρας παιχνίδια, έχουν μια τέτοια, έτσι, έναν τέτοιο πυρήνα οπαδών. Ναι. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα είναι και αυτή η θερμόημη, υπάρχουν έτσι πολλά περιστατικά, υπάρχουν έτσι πολλά επεισόδια με οπαδούς της Σπαρτάκ, αλλά εγώ κρατάω μικρό καλάθι στα όσα αναφέρουν ότι σήμερα το γήπεδο ενδεχομένως να είναι και sold out, ενδεχομένως να είναι και κατάμεστο. Σίγουρα θα έχει κόσμο, ποντάρουν πολλά στην ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσουν οι οπαδοί της Σπαρτάκ. Θέλουν να δημιουργήσουν μια αντίστοιχη όπως αυτή που είχε ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Αναφέρουν ότι ο κόσμος ήταν αυτός ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ τους Θεσσαλονικείς, βοήθησε πάρα πολύ τους ασπρόμαυρους στο να βρουν τα ψυχικά αποθέματα για να φτάσουν στην ολική ανατροπή και θέλουν κάτι αντίστοιχο να ετοιμάσουν, να προετοιμάσουν και αυτοί ως υποδοχή εντός εισαγωγικών για τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε πόσο κόσμο θα έχει. Εκείνο που σίγουρα θα έχει είναι πολλά μέτρα ασφαλείας, έτσι, δρακόντια μέτρα ασφαλείας, mm-hmm. όπως σημειώνουν οι Ρώσοι, πάνω από 3.000 άνθρωποι, έτσι, θα βρίσκονται επί ποδός για να κυλήσουν όλα ομαλά στη σημερινή
στο σημερινό παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Σπαρτάκ. Νομίζω ότι το πήραμε μια πρώτη γεύση από χθες, από τους τρεις ελέγχους που πέρασαν οι ομάδες και οι απεσταλμένοι βεβαίως των ομάδων για να βρεθούν στην τελευταία προπόνηση, για να βρεθούν στη συνέντευξη τύπου, και οι εγκαταστάσεις τους είναι τέτοιες προκειμένου να μην εισέρχεται στο γήπεδο κάποιος που δεν είναι αρμόδιος, κάποιος που δεν έχει κάποια σχέση με το αντικείμενο. Γενικότερα υπάρχουν έλεγχοι, υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι και κρατάμε αυτό ότι υπάρχουν δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ότι σήμερα το γήπεδο θα είναι φρούριο. Αντιλαμβάνονται έτσι ότι ενδεχομένως να έχουν ανέβει οι τόνοι, ότι ενδεχομένως να υπάρχει έτσι μια ένταση λόγω της συνάντησης των δύο ομάδων στο γήπεδο της Τούμπας και τα όσα ακολούθησαν από κλίμα το οποίο δημιουργήθηκε από Ρώσους, έτσι, γιατί στην ουσία στο γήπεδο της Τούμπας δεν έγινε το παραμικρό. Mm-hmm. Αλλά τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ήταν κάπως πιο θερμό, κάπως πιο οπαδοί οι άνθρωποι οι οποίοι συνόδευσαν την Σπαρτάκ. Τέλος πάντων, δημιουργήθηκε ένα κλίμα, καταγράφηκε το συγκεκριμένο κλίμα και για να αποφύγουμε έτσι στιγμές έντασης και ούτω καθεξής, υπάρχει σήμερα πρόβλεψη για αυστηρά μέτρα ασφαλείας, για δρακόντια μέτρα ασφαλείας, για ένα γήπεδο το οποίο θα είναι φρούριο, προκειμένου να μην συμβεί το παραμικρό. Τώρα, αναφορικά με τον κόσμο τον οποίο θα σπεύσει στο γήπεδο, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ιουρές, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ζήτηση. Η Σπαρτάκ καλεί τον κόσμο λέγοντας: ελάτε στο πιο σημαντικό μας παιχνίδι, σας θέλουμε δίπλα μας, στηρίξτε μας. Και αυτό είναι ενδεικτικό του πώς σκέφτονται και πώς αντιμετωπίζουν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, πόσο σημαντικό είναι για αυτούς ένα θετικό αποτέλεσμα, μια πρόκριση επί του ΠΑΟΚ. Τώρα, αν τίθεται θέμα καρέρα, γιατί είναι και αυτός ένας παράγοντας, αφού φάγατε εσείς εκεί το Ράφαελ Βουκί, δεν ξέρω αν θα φάτε και τον καρέρα, οι Ρώσοι αναφέρουν πως δεν τίθεται τέτοιο θέμα, γιατί υπάρχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, υπάρχει εμπιστοσύνη στη δουλειά του. Από εκεί και πέρα, η Σπαρτάκ θα επικεντρωθεί στο στόχο του πρωταθλήματος, αν και εφόσον στραβώσουν σήμερα τα πράγματα για εκείνη, έτσι. Οι Ρώσοι, οι οποίοι ασχολούνται πάρα πολύ και με το πριν του Ιβάν Σαββίδη. Δεν ξέρω γιατί έχει κάνει τόσο πολύ εντύπωση, να σου πω την αλήθεια. Και δημοσιεύματα, κόντρα δημοσιεύματα, ξανά αναφορές, κόντρα αναφορές. Δηλαδή, τοποθετήσεις από τους παίκτες, από τον προπονητή. Τόσο άπλες έχουμε γίνει ρε εσύ και δεν μας κάνει εντύπωση πλέον, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι και όπως έχουν στο μυαλό τους την Ελλάδα της κρίσης, έτσι. Ναι. Ελληνικού συλλόγου, το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί όντως είναι αξιομνημόνευτο και είναι έτσι αξιοσημείωτο ότι υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα από χθες που αναφέρονται στο πριν του Ιβάν Σαββίδη, στο πριν το οποίο έχει τάξει ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ προκειμένου έτσι να δώσει ένα έξτρα κίνητρο στους παίκτες. Ρωτήθηκε ο προπονητής, ρωτήθηκε ο παίκτης της Σπαρτάκ Μόσχας. Νομίζω ότι οι ίδιοι υποβάθμισαν κάπως το θέμα, λέγοντας ότι είναι φυσιολογικό να συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, έτσι είναι φυσιολογικό να υπάρχουν. Να υπάρχουν πριν, δίνουν έτσι έξτρα κίνητρο στους ποδοσφαιριστές και χθες ρωτήθηκε. Νομίζω ακόμη το εφταψήφιο νούμερο που τους έκανε εντύπωση τόσο. Το νούμερο, λες, ναι. Ναι, νομίζω αυτό είναι που τους έκανε παραπάνω εντύπωση. Πέρα από το ότι υπάρχει ένα πριν, τέλος πάντων, σημαντικό για πρόκληση. Ακόμη και ο Ράσμα Λουτσέσκου ρωτήθηκε, έτσι. Ναι. Για το γεγονός ότι ο Ιβάν Σαββίδης έχει τάξει πριν, με τον προπονητή του ΠΑΟΚ βεβαίως να απαντάει το εξής, ότι γενικά έχουμε μπόνους και πριν, αν και εφόσον πετύχουμε τους στόχους μας. Και φυσικά στόχος του ΠΑΟΚ είναι και παραμένει η πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Έχει δρόμο ακόμη, αλλά σίγουρα αν και εφόσον σήμερα ξεπεράσει το εμπόδιο της Σπαρτάκ, έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τον μεγάλο στόχο που είναι η όμιλη του Champions League. Και εδώ το βράδυ έχει και ενδιαφέρον, έτσι. Νομίζω ότι πέρα από την εξέλιξη του ΠΑΟΚ, ένα μάτι κάπου θα υπάρχει και στο μάτι της Μπενφίκα. Ναι, ναι. Και έρχεται ο αδερφός 321, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο φίλος που είναι στη Μήλο, που έχει μείνει εκεί και μας ακούει, και λέει: ο Σουηδός ζει ή τον η γυναίκα του. Μια τέτοια δεν μέρα... έχουμε φως από εκεί, φίλε μου, δεν έχουμε φως ακόμα. Μια τέτοια μέρα, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο που απασχολεί, εντάξει, μην είμαι τόσο κάθετη, θέματα όπως αυτά του Βέρμπλουμ, τα μεταγραφικά, τα οποία τα γνωρίζουμε εδώ και καιρό και πώς έχει η κατάσταση και πώς έχουν τα δεδομένα, εντάξει, πρέπει να σε απασχολούν το λιγότερο, έτσι. Και αύριο μέρα, αν και εφόσον πάνε όλα καλά για τον ΠΑΟΚ, και αύριο να ασχοληθούμε και με τον Βέρμπλουμ και με τον αριστερό ΠΑΟΚ και με τον Σταφυλίδη και με όποιον άλλον θέλετε. Αλλά σήμερα νομίζω ότι άπαντες, έτσι, πρέπει να κάνουν focus στο πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί δεν είναι εύκολο για τον ΠΑΟΚ το έργο, δεν είναι ακατόρθωτο, έτσι, αλλά είναι ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό βράδυ και πρέπει να κλείσει πολύ όμορφα και πολύ θετικά για την ομάδα του Δικεφάλου. Για τον Λίγης, δηλαδή, Ελένη, δεν μας αφήνει σύζυγους Τρεβέρμου, δηλαδή, μας λες αυτήν την ώρα, έτσι.
Συγγνώμη, Νίκο, εσύ τώρα θες να ασχοληθείς με Βέρμπ. Να σου πω και τα άλλα μεταγραφικά. Δυναμό Κιέβου, Δυναμό Κιέβου ήθελε τον Μπρίγιοβιτς. Να σου πω κάτι, όταν βγαίνουν τέτοια μεταγραφικά, εγώ βγάζω έναν εκνευρισμό. Πες, αν θέλεις, είναι δικό μου θέμα. Έτσι. Δηλαδή την ημέρα σημαντικών παιχνιδιών, έτσι, σημαντικών αναμετρήσεων, που η ομάδα όλοι γενικά πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι και να κάνουν φόκους στο στόχο τους, να βγαίνουν έτσι διάφορα μεταγραφικά. Δηλαδή και σήμερα αυτό το Μπρίγιοβιτς με μισή καρδιά μπήκε μέσα. Λοιπόν, για να ξέρει και ο κόσμος γιατί μιλάμε, υπήρχε ένα δημοσίευμα από την Ουκρανία που ανέφερε ότι η Δυναμό Κιέβ είχε βάλει στο στόχαστρό της τον Μπρίγιοβιτς, αλλά μόλις ενημερώθηκαν για τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης, για το ότι ο ΠΑΟΚ έτσι απαιτεί γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ, που είναι η ρήτρα βεβαίως του Σέρβου, στρίβει για του Αραβόνους που λέμε. Έτσι έκριναν ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά, έκριναν ότι δεν μπορούν να δώσουν ένα τέτοιο ποσό για τον Μπρίγιοβιτς, παρά το γεγονός ότι ο Σέρβος άρεσε, ο Σέρβος αρέσει, οπότε στρέφεται πλέον σε άλλες περιπτώσεις επιθετικών. Μάλιστα. Ωραία. Okay. Αφού κάναμε και την αναφορά στο ότι μεταγραφικό μπορεί να υπάρχει σήμερα, ωραία, θα σε αποδεσμεύσω, Ελένη, εδώ θα είσαι μετά. Δεν θα είμαι εκεί. Ναι, δεν θα είσαι εδώ μετά. Οκ, εντάξει, μπερδεύτηκα λίγο. Αύριο πάλι εκεί. Αύριο 15, αύριο. Ελένη, 16. Όχι, μεθαύριο. Έτσι, έχεις μπράβο. Δίκιο. Εκτός και αν βιάζεσαι, δεν ξέρω. Αν έχεις πια ιδιαίτερη διάθεση. Να έρθω να κάνω μόνη μου. Ξέρω εγώ τι να πω. Λοιπόν. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αν και εφόσον προκριθεί, πάω ένα-δύο ωράκι. Και λέει, βάζει ιδέες. Είναι αργή αύριο. Λοιπόν, ωραία. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά και από την Ελένη Μούντος, ό,τι έχει να κάνει με το γύρω-γύρω ρεπορτάζ, ό,τι έχει να παίξει με το μεταγραφικό. Έστω φίλος 321 για το Verbal Master. Φίλες, παιχνίδι είχε σήμερα. Θα ασχοληθούμε πάλι από. Σήμερα είναι Τρίτη, από Πέμπτη. Αύριο δεν έχουμε κομπές. Από την Πέμπτη θα είμαστε ξανά εδώ να τα συζητάμε. Άσε που δεν αποκλείεται κιόλας από αύριο να υπάρχει οριστική εξέλιξη αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων, λοιπόν, φτάσαμε λίγο μετά τις 2.30. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Είμαστε εδώ μέχρι τις 3 πάω 4. Άρεσε λίγο να πω γιατί βλέπω ότι έχει γίνει ένα σκηνικό στην Τζένοα στην Ιταλία. Πάρα πολύ άσχημο, με γέφυρα να έχει κοπεί στα δύο στη Γένοβα και είναι ακριβώς πάνω από κατοικημένη περιοχή. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Έχει γίνει πριν από λίγο το σκηνικό, απλά τώρα το έβλεπα σε διάφορα έτσι και λίγο social media και αυτά. Βλέπω και φωτογραφίες και πραγματικά το σκηνικό είναι σοκαριστικό. Με μια γέφυρα κομμένη στα δύο και πάνω από κατοικημένη περιοχή. Κάτι που έγινε πριν από λίγο στη Γένοβα. Γιατί, δεν ξέρω, απλά το αναφέρω. Είναι πιθανό να παίξει πολύ, γιατί δεν είναι κάτι που το βλέπουμε συχνά αυτό. Λοιπόν, στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ναι ρε φίλε, θα πνιγούμε, δεν γίνεται. Τρίωρο στο τρίωρο, δεν βγαίνει δουλειά. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πηγαίνοντας λίγο στα μπασκετικά και με τον ΠΑΟΚ να ξεκινάει σιγά σιγά τις διαδικασίες για την έναρξη προετοιμασίας του, είπαμε ότι ουσιαστικά από αύριο, από την Πέμπτη μάλλον, ξεκινάνε έτσι οι περισσότερες αφίξεις των παικτών. Παρασκευή και Σάββατο είναι εργομετρικές και αιματολογικές εξετάσεις και από τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία. Να δούμε λίγο τις αφήξεις που περιμένουμε. Είπαμε ότι από την προηγούμενη εβδομάδα είναι εδώ ο Σταύρος Χίζας. Την Πέμπτη αναμένεται ο Τζόρντιν Βίλιαμς. Την Πέμπτη στις 8.30. Την Πέμπτη είναι να είναι στη Θεσσαλονίκη και ο Γιάννης Αθηναίου. Τις επόμενες ημέρες εκεί θα φτάσουν και οι άλλοι Αμερικανοί, και ο Πόουπ, και ο Χάτσερ, και ο ξένος και ο Αγγολέζος ο Μορέιρα. Οπότε σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε διαδικασία προετοιμασίας. Είπαμε ότι από 30 Αυγούστου ξεκινάνε τα φιλικά. Το πρώτο είναι πολύ δυνατό με τον Ολυμπιακό και κλεισμένο το θηρόν στο Μέτσοβο. Και από εκεί και πέρα όλο Σεπτέμβριος είναι γεμάτος από συνεχόμενα φιλικά παιχνίδια ανά 3-4 ημέρες. Από χθες παίζει ένα θέμα που έχει να κάνει με τον Χαραλαμπόπουλο. Εντάξει, μου μπλέκεται Χαραλαμπόπουλος, καταλαβαίνω ότι πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού των περισσότερων είναι και ο ΠΑΟΚ. Προκύπτει ότι στον Παναθηναϊκό έχουν πάρει την απόφαση να τον αφήσουν ελεύθερο, έχοντας και στο νου τους το τι έγινε με τον Κόνιαρη.
Εντάξει, η αλήθεια του Χαραλαμπόπουλος, τα λέγαμε και στο τέλος του καλοκαιριού όταν ολοκληρώθηκε η παρουσία του στον ΠΑΟΚ, ότι θα είναι θαύμα να βρει κάποιο ρόλο στο Παναθηναϊκό της επόμενης σεζόν. Και προφανώς στο Παναθηναϊκό βάζοντας τα κάτω, θεωρούν ότι να τον αφήσουν ελεύθερο είναι το καλύτερο και για την ομάδα τους και για τον παίκτη, και ο Χαραλαμπόπουλος θα βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Επειδή ο Χαραλαμπόπουλος θα είναι πέσει στο ΠΑΟΚ, πολλοί μπορεί να το συνδυάσουν με αυτό. Καταρχάς δεν είναι ακόμα σίγουρο το ότι ο Παναθηναϊκός τον αφήσει ελεύθερο. Προφανώς και αν γίνει κάτι τέτοιο, όλες οι ομάδες θα ήθελαν να τον έχουν και να έχουν ένα συμβόλαιο μαζί του. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ υπομονή με τον Χαραλαμπόπουλο όταν τον είχε στο ρόστερ του. Και όταν λέω πολύ υπομονή, ήταν ένα παιδί που ήρθε με πρόβλημα στο προσαγωγό, γιατί σας το είχαμε πει, το λέγαμε και πέρσι, ότι ο Χαραλαμπόπουλος γενικότερα και ο Κόνιαρης ήταν παιδιά που τα καλοκαίρια δεν ξεκουράζονταν. Ήταν παιδιά που είχαν διαρκώς υποχρεώσεις με τις μικρές εθνικές, και αυτό το πράγμα μπορεί και να τους επηρέαζε. Ο Χαραλαμπόπουλος, λοιπόν, που είχε ένα θέμα μόνιμο στους προσαγωγούς, το έφτιαξε πέρσι όταν στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είχε τη διάθεση να τον περίμενε μέχρι το Δεκέμβριο. Προσπάθησε σιγά σιγά να το βάλει μέσα στην ομάδα, να του βρει ρόλο. Το έκανε ως ένα βαθμό. Και ο δανεισμός ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι. Είχε ακουστεί στην αρχή της μεταγραφικής περίοδου ότι είναι πιθανό να μετακομίσει στο Περιστέρι αυτή τη χρονιά. Και λόγω της παρουσίας του Πεδουλάκη εκεί, τον οποίο δούλεψε και στο Παναθηναϊκό, και λόγω της πολύ καλής σχέσης που έχει ο Πεδουλάκης με τον ατζέντη του, πεζόταν αυτό το ενδεχόμενο. Τελευταία βλέπω ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να πάει στο Λαύριο. Το Λαύριο είναι μια ομάδα η οποία έχει εξαιρετική σχέση με τον Παναθηναϊκό. Τώρα από χθες βγαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει και την απόφαση να τον αφήσει ελεύθερο. Για τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχουν ενδείξεις σήμερα που μιλάμε 14 Αυγούστου ότι μπορεί να γίνει κάτι για αυτή την περίπτωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξει. Αλλά σήμερα που μιλάμε 14 Αυγούστου δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνεται για τον Χαραλαμπόπουλο. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ΠΑΟΚ καίγεται για να τον βάλει στο ρόστερ την επόμενη σεζόν. Εγώ λέω ότι το ρόστερ δεν έχει κλείσει ακόμα, παρότι και με την απόκτηση του Τζορντίν Ουίλιαμς έκλεισε και ο αριθμός των ξένων, αλλά θα δούμε αν ο Ουίλιαμς θα είναι γενικότερα στην ομάδα μέσα στη σεζόν. Και θα δούμε αν μπορεί να προκύψει κάτι άλλο ακόμα. Αναφέρω την περίπτωση του Χαραλαμπόπουλου γιατί από τη στιγμή που λέγεται ότι μένει ελεύθερος, οι περισσότεροι μπορεί να το συνδυάσουν με τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να πω ότι έχουν άδικο. Και εγώ το είχα αναφέρει εδώ με τον Σταύρο νωρίτερα ότι δεν μπορώ να τα αποκλείσω το ενδεχόμενο. Αλλά μέσα από το ρεπορτάζ βγαίνει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τέτοιες ενδείξεις δεν υπάρχουν. Μπορεί να αλλάξει αυτό στην πορεία. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές μέσα στη μεταγραφική περίοδο ότι πράγματα αλλάζουν. Μια περίπτωση που τώρα είναι μακριά ή τέλος πάντων δεν ασχολείσαι, μπορεί πιο μετά να έρθει πιο κοντά. Ή μια περίπτωση που είσαι κοντά να πάει τελικά πολύ μακριά. Επίσης δεν ξέρω και με το ρόστερ που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα, σε περίπτωση που ασχοληθεί με τον Χαραλαμπόπουλο και μπορεί να υπάρχει κάποια συμφωνία, πού μπορεί να τον βάλει, τι ρόλο μπορεί να έχει. Ο Χαραλαμπόπουλος φέτος, όπως φαίνεται, θα έχει ένα συμβόλαιο που θα παίρνει 350.000 ευρώ από τον Παναθηναϊκό. Okay. Προφανώς και βγαίνοντας στην αγορά στην Ελλάδα για να πάει κάπου αλλού, δεν θα ζητάει 350.000 ευρώ. Μπορεί να μην ζητάει ούτε 200.000 ευρώ. Αλλά σε τι ρόλο, με τι χρήματα, πολύ διαφορετικά όλα αυτά. Πέρσι ο Χαραλαμπόπουλος, για να έρθει δανεικός στον ΠΑΟΚ και να αγωνιστεί, έχασε ένα μεγάλο ποσό από τον Παναθηναϊκό. Είναι μια περίπτωση αρκετά σύνθετη πάλι, με πάρα πολλές παραμέτρους μέσα, και να δούμε και αν θα ισχύσει αυτό το οποίο γράφεται, έτσι. Γιατί μέχρι στιγμής βγαίνει μέσα από ρεπορτάζ το ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να τον αφήσει ελεύθερο. Αν μείνει ελεύθερος, θα δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα ασχοληθεί πραγματικά. Πάνω στο κομμάτι που μιλάμε, για ομάδα που να έχει τουλάχιστον διετή συμβόλαια, που να έχει κορμό, που να έχει Έλληνες παίκτες και όλα αυτά, νομίζω ότι ο Χαραλαμπόπουλος πάντα είναι μέσα. Και παίκτης με τέτοια χαρακτηριστικά και τέτοιο ταλέντο. Αλλά είναι και αυτό ένα θέμα. Είναι ζήτημα και αυτό. Ο ίδιος θα ήθελε να επιστρέψει. Είναι ευχαριστημένος από την παρουσία του πέρσι στον ΠΑΟΚ.
Γι' αυτό ένα ζήτημα. Και αυτό το λέω για μορφή προς τον, ΠΑΟΚ. Το λέω γιατί ο καθένας παίκτης στο μυαλό του μπορεί να έχει χίλια πράγματα. Θα σου πει κάποιος ότι φίλε, πέρσι ο ΠΑΟΚ τον άφησε να κάνει εγχείρηση. Τον περίμενε τρεις μήνες, τον έβαλε να παίξει. Ήθελε να πάει στο Τρεβίζο, τον άφησε να πάει, δεν του έφερε κανένα. Πώς το λένε, καμία αντίσταση μέσα σε μικρούς τελικούς. Στα play-off. Αλλά ξαναλέω, στο μυαλό κανένας παίκτη δεν μπορούμε να είμαστε. Τι μπορεί να σκέφτεται και τι μπορεί να έχει στο νου του για τον εαυτό του. Ωραία. Το αναφέρω πάντως γιατί πάντα το θέμα του Χαραλαμπόπουλου πουλάει, όπως καταλαβαίνετε. Και γιατί από τη στιγμή που βγήκε χθες αυτό το θέμα ότι είναι να μην λέει στον Παναθηναϊκό, πολλοί μπορεί να το συνδύασαν και με τον, ΠΑΟ. Στις προηγούμενες μέρες, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, και ο Άρης ψάχτηκε για τον Χαραλαμπόπουλο. Μπορεί να βγει από την πλευρά εκείνη ότι ο ίδιος ο Χαραλαμπόπουλος ψάχνει για τον Άρη. Το ρεπορτάζ το δικό μας λέει άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βγει στην αγορά. Σίγουρα θα απασχολήσει αρκετές ομάδες και όλες αυτές που μπορούν τέλος πάντων να δώσουν ένα συμβόλαιο καλό στα χρήματα και σε προοπτική για τον, Χαραλαμπόπουλο. Πριν κλείσουμε και λίγο μια αναφορά στα του ΑΣΥΓΜΑ, υπάρχει μια ακόμα μεταγραφική κίνηση στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Χθες ήταν η Μίτκου, σήμερα ανακοινώθηκε από το τμήμα η μεταγραφή της 18χρονης διεθνούς με την εθνική ομάδα της Δήμητρας Καραπέτσα, η οποία ήταν πέρσι στους Αμαζόνες Δράμας. Είναι η καινούργια προσθήκη στο γυναικείο τμήμα του ποδοσφαίρου, που προσπαθεί έτσι να ξαναβρει την ηρεμία του, γιατί πέρσι είχε μια πολύ επεισοδιακή χρονιά. Στο πόλο ο ΠΑΟΚ κρατάει για τρίτη σερή σεζόν τον Γιουράι Ζάτοβιτς, τον αρχηγό της Εθνικής Σλοβακίας, ο οποίος στην ομάδα τα δύο προηγούμενα χρόνια. Ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Ζάτοβιτς, ο οποίος παραμένει για τρίτη σερή σεζόν στα του ΑΣΥΓΜΑ. Τα λέγαμε και χθες εδώ με τον Ραφαήλ ότι όσον αφορά χάντμπολ, όσον αφορά βόλεϊ, οι περισσότερες κινήσεις έχουν γίνει. Κάποιες τώρα γίνονται σε άλλα τμήματα, στο γυναικείο ποδόσφαιρο, στο πόλο, σε ό,τι άλλο έτσι. Θα προσπαθήσω πάλι του χρόνου να είναι πάλι πρωταγωνιστής στα περισσότερα από όλα αυτά τα τμήματα. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο που έχουμε αφήσει ασχολίαστο. Έχει μια συνέντευξη του Ζαμπά, που παίζει πολύ και στη Ρωσία. Αν νομίζω έχει γίνει σε βραζιλιάνικο μέσο, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Έτσι νομίζω. Πάντως, είναι μια συνέντευξη που έχει να κάνει και για τον λόγο έτσι που επέλεξε τον ΠΑΟΚ, για τα παιχνίδια που έχει μπροστά του με τη Σπαρτάκ, γενικά τις πρώτες του εμπειρίες στη Θεσσαλονίκη για τον Ζαμπά, ο οποίος ξεκίνησε βασικώς εκείνο το παιχνίδι με τη Βασιλεία, έκτοτε έρχεται από τον Πάγκο και στην Ελβετία και με τη Σπαρτάκ έπαιξε. Εδώ, όμως δεν έπαιξε. Εδώ βλέπεις τίποτα να γίνεται, κάτι να πρίζεται? Όχι, είμαστε κομπλέ έτσι. Αφού ζήσαμε βγαίνοντας να πάρουμε ένα ποτήρι νερό και μας ήρθε η πόρτα στο κεφάλι, πάλι καλά. Θα γραφόμαστε στην ιστορία πραγματικά. Λοιπόν, ο Ζαμπά λοιπόν που λέει αρκετά, λέει για την επιλογή του να έρθει στον ΠΑΟΚ. Δέχτηκα αρκετές προτάσεις και από άλλα μεγάλα κλαμπ τα οποία συμμετέχουν στο Champions League, αλλά ο ΠΑΟΚ μου έδειξε ότι έχει ένα πολύ καλό project και μοιραζόμαστε τις ίδιες φιλοδοξίες. Η Ελλάδα μου θυμίζει αρκετά τη Βραζιλία. Ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι με ήθελε πολύ και εγώ είμαι άνθρωπος που μου αρέσουν οι προκλήσεις. Όταν πήγα στον ΠΑΟΚ μου είπαν ότι είμαι ένας από τους πιο ακριβούς παίκτες που έχουν αγοράσει και με ρώτησαν αν αυτό μου προσθέτει πίεση. Εγώ όμως δεν το βλέπω έτσι, αλλά ως μια πρόκληση για μένα. Είσαι ο πιο ακριβός παίκτης, φίλε, να το ξέρεις. Για το παιχνίδι με τη Σπαρτάκ είπε ότι πρέπει να πάμε με την ίδια νοοτροπία που είχαμε από το 20 λεπτό του πρώτου ματς, μετά το 20 λεπτό μάλλον. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, δεν πρέπει να μπούμε στο ματς χαλαροί. Γνωρίζουμε την ποιότητα της Σπαρτάκ και ότι έχουν μια πολύ δυνατή ομάδα. Επομένως, θα πρέπει να μπούμε με το ίδιο πνεύμα που είχαμε στο πρώτο ματς. Η Σπαρτάκ θα έχει την υποστήριξη των φιλάθλων της, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει να αποκριθεί στην επόμενη φάση. Για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ είπε ότι μου αρέσουν πολύ, είναι φανατικοί και πολύ παθιασμένοι και αυτό μου δίνει έτσι μεγαλύτερο κίνητρο. Μου θυμίζουν πολύ τους οπαδούς Κορίνθιας και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει. Το έχει ξαναπεί αυτό με την Κορίνθια. Τόσο καλή είναι αυτή τη Κορίνθια, τόσο χαβαλέ κάνουν. Okay. Και για την εμπειρία του στο Champions League τώρα, είπε ότι δεν συγκρίνεται με τίποτα. Εκπληρώνω ακόμα ένα όνειρό μου και ευχαριστώ το Θεό γι' αυτό. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα πολύ ποιοτικό ρόστερ, πολλούς έμπειρους παίκτες. Εγώ είμαι ένας από τους πιο νέους. Ο προπονητής μου δίνει ευκαιρίες και εγώ θέλω να τις εκμεταλλευτώ. Οι Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές έχουν δύο σκέψεις: να αγωνιστούν στο Champions League και στο παγκόσμιο κύπελο. Άντε, να δούμε αυτό το ζήσεις, ρε φίλε. Στο Champions League φέτος που έχει την ευκαιρία και στο παγκόσμιο κύπελο μπορεί η καριέρα να πάει έτσι σε ένα σημείο που πραγματικά να
να φτάσει σε επίπεδο εθνικής Βραζιλίας. Άλλωστε, Ζάμπα, στις μικρές εθνικές ήταν εκεί. Εγώ πρωτού κλείσουμε για αυτό που έχει γίνει στη Γένοβα, επειδή τώρα βλέπω έτσι πάλι βίντεο, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι η γέφυρα Μοράντι, το σημείο το οποίο κατέρευσε έχει ύψος 50 μέτρων, υπάρχουν πληροφορίες ότι είχε πάνω πολλά αυτοκίνητα και υπάρχουν φόβοι για μεγάλη τραγωδία. Εν τω μεταξύ βλέπω, είδα και ένα βίντεο το οποίο είναι πραγματικά σοκαριστικό. Γιατί πραγματικά, παιδιά, η γέφυρα έχει σπάσει στη μέση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Βλέπω ότι υπάρχει μια συννεφιά και ο μέχρι δεν ξέρω αν έβρεχε. Αλλά σκεφτείτε μια γέφυρα πάνω από την πόλη, η οποία ξαφνικά καταραίει. Και είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο έχει καταρρεύσει. Λίγο έξω από τη Γένοβα είναι αυτό. Και θα υπάρξει ενημέρωση έτσι και στην πορεία. Το λέω γιατί βγήκε πριν από λίγο και οι εικόνες είναι πραγματικά πολύ, ρε παιδί μου, περίεργες και άσχημες. Πώς βλέπεις κάτι ταινίες, ας πούμε, κάτι τέτοια σκηνικά και λες δεν γίνονται αυτά, και όμως έχει γίνει κάτι τέτοιο. Με μια γέφυρα λίγο έξω από τη Γένοβα να έχει καταρρεύσει σε ύψος 50 μέτρων. Ναι. Και βλέπω έχει ποτάμι από κάτω. Υπέροχα. Υπέροχα. Α, όχι, δεν έχει ποτάμι. Λάθος είδα εγώ τη φωτογραφία και άλλο δρόμο. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί Γιώργος Παναγιωτίδης μέχρι και τις 5. Φυσικά εννοείται με όλη την ενημέρωση από τη Μόσχα, από το Σταύρο Κόλκα που είναι εκεί. Από νωρίς, από τις 7-7.30 το pre-game του αγώνα εδώ και με Δημήτρη Δανακτσή. Στις 8.30 η live μετάδοση, ρεπορτάζ μετά από εκεί, το post-game, ό,τι υπάρχει από το Σπαρτάκ Μόσχας ΠΑΟΚ εδώ μέσα από το Λίμπερο 107,4. Αυτά από εμάς από ΠΑΟΚ 24. Ραντεβού ξανά την Πέμπτη, το ξεχνάτε, όχι αύριο, λόγω της αργίας. Με εναλλακτικό τίμα, πόσο είμαι σε θέση να γνωρίζω εδώ στο στούντιο. Αλλά τι να κάνουμε και εμείς, τα παιδιά που τραβήξαμε τόσο κουπί, να μην πάμε λίγο διακοπές. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο, όσοι είστε εδώ, όσοι φεύγετε με άδειες, όσοι φύγατε, όσοι στις παραλίες. Εδώ είμαστε, παιδιά, και μέσω ίντερνετ μας ακούτε, η radio, και είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, καλή συνέχεια, ό,τι και να κάνετε.